Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μετά τους τυφώνες ήρθαν και τα χιόνια. Και μαζί με αυτά εκτοξεύτηκαν βέλη και σαρκαστικά σχόλια. Βασικές προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας παρουσιάζει στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο και στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Αύριο αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή το νομοσχέδιο για το φόρο στα ακίνητα για διεύρυνση της φορολογικής βάσης και ελάφρυνση στο 75% των οικοκυριών, έκανε λόγο Αντώνης Σαμαράς μιλώντας στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Παρατείνεται τώρα το αδιέξοδο στο χώρο της υγείας. Οι γιατροί του ΟΠΗ αποφάσισαν τη συνέχιση της απεργίας έως και τις 13 Δεκεμβρίου. Δεν πρόκειται να εξαιρεθούν οι γιατροί του ΟΠΗ από την κινητικότητα, επανέλαβε ο Υπουργός Υγείας. Κατά της παραπομπής του πρίτανη του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Θεοδόση Πελεγρίνη στο Πειθαρχικό, αποφάσισε ομόφωνα η σύγκλητος. Ο κ. Πελεγρίνη εκθίασε τους διοικητικούς υπαλλήλους και είπε ότι αισθάνεται υπερήφανος για την στάση του. Η κυβέρνηση Σαμαρά δεν θα έχει πλέον τη λαϊκή εντολή να κυβερνήσει αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις ευρωεκλογές του Μαΐου, δηλώνει σε κοινή συνέντευξή του στους Financial Times, το Reuters και το BBC ο Αλέξης Τσίπρας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προβλέπει εκλογές πριν από το τέλος του 2014. Λαβράκια τώρα έβγαλαν οι ένεχοι του πόθεν έσχες του Υπουργείου Οικονομικών. Στελέχη φορεών είχαν ξεχάσει να δηλώσουν βίλες, πολυτελή αυτοκίνητα και παχυλές καταθέσεις. Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων που έβγαλαν πάνω από 100.000 ευρώ στο εξωτερικό ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ισχύ τώρα παραμένει το απογορευτικό από όπλους στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θηλωδών ανέμων. Ισχυρές χιονοπτώσεις σημειώνονται στο ορεινό δίκτυο Πελοποννήσου και το Λακαρνανίας, χιόνια και στην Πάρνηθα. Και από εκεί θα ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα να δούμε ακριβώς πώς διαμορφώνεται ανά την Ελλάδα το σκηνικό του καιρού, που έχει χιόνια, που υπάρχουν προβλήματα, τι γίνεται με τα λιμάνια. Θα δούμε και στη συνέχεια ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα. Καλωσορίζοντας και τους συναδέλφους, τον Μάριο Διονέλη, τον Χρήστο Σταρτουλάκο και την Βίκη Παύλου. Θα το δούμε αυτό συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Σε ποιο τόπο της Ελλάδας ξεβράστηκε ξυλία αξίας 600.000 ευρώ. Σε ποιο νησί λοιπόν, θα συνδεθούμε σε λίγο για να τα δούμε όλα αυτά. Και βέβαια οι κάτοικοι τρέχουν εκεί να μαζέψουν τα ξύλα προκειμένου να θερμανθούν δωρεάν από αυτό το δώρο που ήρθε κατά κάποιο τρόπο από τον ουρανό. Όχι από τον ουρανό, από τη θάλασσα. Λοιπόν, από τη γη θα ξεκινήσουμε όμως τώρα, Βίκη Παύλου, για να δούμε ακριβώς τα προβλήματα, τι θερμοκρασίες έχει αρχίσει να φτιάχνει ο καιρός. Παρ' όλα αυτά, τα προβλήματα αρκετά σήμερα. Αρκετά τα προβλήματα. Σήμερα ξυπνήσαμε με περισσότερο κρύο, με λιγότερο αέρα, αλλά όπως και χθες, έτσι και σήμερα αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά θέματα. Να ξεκινήσουμε ενδεικτικά να σας πω στα βόρεια προάστια ότι είχαμε διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές λόγω πτώσης των δέντρων πάνω σε κολόνες της ΔΕΗ. Όμως ευτυχώς αποκαταστάθηκαν γρήγορα τα προβλήματα. Ενώ όπως βλέπουμε και στην Πάρνηθα τώρα πλάνα, πριν από λίγη ώρα άνοιξε ο δρόμος από το Τελεφερίκ προς το καζίνο, που χθες από τις 10.30 το βράδυ είχε κλείσει λόγω παγετού. Νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε και το λόγο από την εικόνα και μόνο που βλέπουμε στα πλάνα μας. Αυτές είναι οι χθεσινοβραδινές εικόνες, Εύα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο βέβαια να φτάσει κανείς επάνω και όσοι βρέθηκαν πάνω στο καζίνο και από εκεί έχουν τραβήξει αυτές τις εικόνες, δεν μπόρεσαν να κατέβουν κάτω εύκολα. Έπρεπε δηλαδή σίγουρα να βοηθήσει κάποιος. Αλυσίδες. Οδήγη και εμπειρία στην οδήγηση. Και να το είχαν προβλέψει. Νομίζω από τις προβλέψεις πρέπει να το είχαν προβλέψει. Τώρα, να σας πω για τα λιμάνια που είπες και εσύ. Όντως, τα δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται από Πειραιά και Λαύριο. Από τη Ραφίνα εκτελούνται κάποια δρομολόγια, αλλά καλό θα είναι, επειδή ο καιρός είναι έτσι όπως είναι, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν να πάρουν ένα τηλέφωνο τόσο στη λιμεναρχία, όσο και στα ταξιδιωτικά πρακτορία, για να έχουν μια καλύτερη ενημέρωση. Από ώρα σε ώρα αλλάζουν αυτά. Βλέπουμε και στα πλάνα μας, βέβαια, αυτά είναι και από αρχείο, αλλά είναι πάρα πολύ άσχημος ο καιρός. Οι άνεμοι μπορεί να έχουν κοπάσει, παρόλα αυτά είναι αρκετά δυνατοί ακόμα. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο που ήταν οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες, Βίκη, ανά την Ελλάδα. Βεβαίως, πριν από λίγο μιλήσαμε με τη Χριστίνα τη Σούζη, τη μετεωρολόγο μας, η οποία μας έδωσε κάποια στοιχεία για να ετοιμάσουμε έτσι το top 5. Βλέπουμε και εδώ με τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες στη χώρα πρώτα. Mm-hmm. Βλέπουμε στον Ευρωκόπη μείον 6,8 βαθμών Κελσίου, Φλόρινα μείον 0,51, Γρεβενά μείον 4,5, Πτολεμαίδια μείον 4,4 και Μέτσοβο μείον 3,3. Να πω ότι αυτά τα στοιχεία είναι από τους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπίου, όπως μου επεσήμενε η Χριστίνα έτσι να αναφέρουμε. Και τώρα βλέπουμε το Μέτσοβο, Βίκη. Απευθείας από web κάμερα.
Έχει βελτιωθεί τώρα ο καιρός. Νωρίτερα που τα βλέπαμε μαζί, ήταν πιο έντονη, να το πούμε έτσι, η κακοκαιρία. Αρχίζει έτσι. Και φτιάχνει ο καιρός. Βγήκε λίγο ο ήλιος και αρχίζουν σιγά σιγά να φεύγουν και τα χιόνια. Όμως ένα χιονισμένο τοπίο, ένα όμορφο τοπίο. Έχουμε ετοιμάσει και μια ακόμα κάρτα για την Αττική, για να δούμε τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες εδώ που ήταν από το πρωί. Θα δούμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα ότι στα Βίλια είχαμε 1,7. Υποκράτειος Πολιτεία 2,2 βαθμών Κελσίου, Διόνυσος 2,9, Νέα Πεντέλη 3,6 και Κηφισιά 4,3. Να σας πω ένα στοιχείο ακόμα που καταφέραμε να έτσι βρούμε, ότι το βουνό με τη χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα ήταν ο Παρνασσός, μείον 10,9 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, χαμηλές θερμοκρασίες, προβλήματα όμως είχαμε και στον Κίσαμο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν παίρνουμε εικόνα ζωντανά από τις web κάμερες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό το σημείο το οποίο βλέπουμε είναι η Βασιλίτσα. Έτσι, το χιονοδρομικό κέντρο προφανώς της Βασιλίτσας. Συνεχίζουμε τις βρίζες ήτης, βλέπουμε εικόνα και από εκεί για να κάνουμε μία βόλτα ανά την Ελλάδα και τα χιονοδρομικά κέντρα. Πάμε και στο Καϊμάκ Τσαλάν, στη Βόρεια Ελλάδα και στην πατρίδα μου. Ετοιμάζονται τα χιονοδρομικά κέντρα λοιπόν. Να υποδεχτούν τους σκιέρ αλλά και τους εκδρομείς. Και θα κλείσουμε με μια εικόνα από τα Τρίκαλα Κορινθίας. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα από την Ελλάδα. Να σας πω ότι στη συνέχεια, όπως μας είπε και η Βίκη, θα πάμε και στη Φλόρινα, όπου εκεί είχε γύρω στους μείον 5 βαθμούς Κελσίου. Μετά τον Νευροκόπη, η πιο παγωμένη περιοχή. Λοιπόν, Μάρια Διονέλη, να πάμε να δούμε λίγο και τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε σήμερα στην Κίσαμο. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ήταν μέχρι κάποια ώρα το μέρος. Καλησπέρα, Εύα. Όντως είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα στην δυτική κυρίως Κρήτη και ιδιαίτερα στο Δήμο Κισάμου, όπου από χθες το πρωί επικρατεί κυριολεκτικά μία ή βρίσκονται οι κάτοικοι σε απόγνωση σε πολλά σημεία και περιοχές του συγκεκριμένου Δήμου. Έχουμε πλημμυρισμένους δρόμους, έχουμε υπόγεια που ξαφνικά είδαν οι ιδιοκτήτες του στα νερά να μπαίνουν στα σπίτια τους, έχουμε καλλιέργειες σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένες. Και την, όλη την κρατική μηχανή και τον Δήμο και την Περιφέρεια να προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να αποκαταστήσουν σήμερα τις ζημίες. Είχε κοπάσει το πρωί ο καιρός, η μέρα σήμερα ήταν πιο ευνοϊκή και μπόρεσαν τα συνεργεία να βγουν στους δρόμους για να αποκαταστήσουν τις ζημίες. Ωστόσο, από τώρα το μεσημέρι αρχίζει πάλι να υπάρχει βροχή, ισχυρή βροχόπτωση στα Χανιά και οι προειδοποιήσεις της μετεωρολογικής είναι ότι μέχρι αύριο το βράδυ θα συνεχιστεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας που φυσικό είναι να κρατά σε επιφυλακή όλες τις υπηρεσίες, όπως σου είπα, του νησιού. Και στο κεντρικό, και στην κεντρική Κρήτη είχαμε προβλήματα και στο Ηράκλειο πολλούς δρόμους πλημμυρισμένους, ενώ σε δύο περιπτώσεις, μία στα Χανιά, μία στο Ηράκλειο, χρειάστηκε η επέμβαση της ΕΜΑΤ για να απεγκλωβιστούν οδηγοί από τα αυτοκίνητά τους, κάτι το οποίο έγινε με επιτυχία και ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Λοιπόν, Μάρια, καλά κάνεις και μας το λες για να προσέχει και ο κόσμος. Είναι και σε επιφυλακή, όπως μας είπες, οι αρμόδιοι. Για να ακούσουμε όμως τι δήλωσαν στο Μάριο Διονέλη κάτοικοι για την κατάσταση αυτή στην Κίσαμο. Από χθες το μεσημέρι τρέχουμε για όλα αυτά τα προβλήματα, βοηθάμε ό,τι μπορούμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ανταποκριθούν οι υπεύθυνοι για τις ζημίες που γίνανε εδώ πέρα. Είναι τεράστιες οι καταστροφές από πάνω από τα χωριά να κατέβουν γενικά όπου υπάρχει ποτάμι. Ήρθε η πεζοαστική, στεκόταν σε μια μεριά και μετά πήγαν τα παιδιά και τους φωνάξαν να έρθουν κάτω, δηλαδή να βοηθήσουν. Και μου λένε, ξέρεις, λέει, περιμένουμε να χαμηλώσει η στάθμη του νερού να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δυστυχώς δεν έχουμε ανθρώπους αρμόδιους να τακτοποιήσουν το κάθε πράγμα, το κάθε θέμα σωστά. Για πάμε να δούμε τώρα, Χρήστο Στρατουλάκο, τι συνέβη και στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Καλησπέρα από την Πάτρα. Είχαμε σφοδρές χιονοπτώσεις σχεδόν σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, σε ορεινές και μη ορεινές περιοχές, καθώς επίσης και στην δυτική στερεά Ελλάδα. Να σας πω λοιπόν ότι είχαμε προβλήματα κυρίως και απαιτείται ακόμα και τώρα που έχει βελτιωθεί αρκετά ο καιρός. Η χρήση αζουριστικών αισίδων κυρίως στα ορεινά της Κορινθίας, στην Αρκαδία, όπου εκεί είχαμε και προβλήματα ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Γορτινίας, τα οποία σιγά σιγά αποκαθίστανται. Επίσης έχουμε αντιοριστικές αλυσίδες. Είναι απαραίτητες αντιοριστικές αλυσίδες και στη Λακωνία, στην ορεινή Ναυπακτία και σε άλλες ορεινές περιοχές της Δωδεκανανίας, καθώς επίσης και στην Αχαΐα στα ορεινά, αλλά και στην Ηλία. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι το χιόνι έφτασε μέχρι τους πρόποδες του Παναχαϊκού όρου στην Πάτρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ κοντά ακόμα και στην πόλη των Πατρών τα φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχουν προβλήματα με κατολιστήσεις στην Λακωνία, κυρίως στην περιοχή του Γηθίου, τα οποία δημιουργήθηκαν από τις έντονες
τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία έπληξαν την περιοχή τις προηγούμενες ημέρες με τις βροχοπτώσεις, αλλά και οι χιονοπτώσεις που είχαμε χθες, δημιούργησαν ιδιαίτερα προβλήματα. Από εκεί πέρα, στις θαλάσσιες μεταφορές, η κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά σήμερα, αφού κόπασαν οι άνεμοι στο Ιόνιο. Να σας πω χαρακτηριστικά, μιας που λέγατε πριν για θερμοκρασίες, ότι στο χιονοδομικό κέντρο Καλαβρίτων, νωρίς το πρωί, είχαμε μείον 7 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους τρεις για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Και μείνετε μαζί μας γιατί πραγματικά η εικόνα εντυπωσιάζει. Είναι κάτι το οποίο εμείς, κύριε Συνάνη, ο Γιάννης Συνάνης, δημοσιογράφος από το Lefthos.news.gr, εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί. Η θάλασσα να ξεβράζει ξύλα. Και μάλιστα, καλό σας απόγευμα, σύμφωνα με πληροφορίες αξίας 600.000 ευρώ. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Μήπως εμείς το έχουμε ξαναδεί αυτό το θέμα? Δηλαδή, φαντάζομαι σε ολόκληρο το πλανήτη δεν έχει τύχει τέτοιο φαινόμενο να βλέπεις ξαφνικά βουνά ολόκληρα, γιατί περί βουνών πρόκειται. Όταν βλέπεις μέσα στη θάλασσα σε μία έκταση να έχει καλυφθεί από σανίδες, και όχι απλά έχει καλυφθεί, πήγαν αρκετοί άνθρωποι, πατούσαν πάνω και είχαν σκεπάσει όλη την έκταση παραλιακά. Είναι στην τοποθεσία από το Πεταλίδι μέχρι τα Μυστεγνά. Είχε σκεπαστεί όλη η παραλία και παρότι εκεί το βάθος είναι βραχώδης, βέβαια η περιοχή, αλλά το βάθος είναι μεγάλο, παρόλα αυτά οι άνθρωποι που πήγαιναν εκεί πατούσαν πάνω και περπατούσαν σαν να ήταν στεριά. Λοιπόν, έχει γίνει από χτες πανδαιμόνιο σε συναγερμό όλη η περιοχή, όλη η Λέσβος θα έλεγα, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρέπει να είναι το λιγότερο 200 φορτηγάκια, μικρά και μεγάλα, τα οποία φορτώνουν συνεχώς. Φορτώνουν και δεν πρόκειται να διάσει ούτε αυτή τη βδομάδα όλη η περιοχή εκεί από τα ξύλα, διότι είναι δύσβατη η περιοχή και για να πάει κανείς να φτάσει εκεί πρέπει να περπατήσει κάποια σχετική ώρα. Έτσι λοιπόν... Είναι ένα, ένα πραγματικό δώρο πάντως στους κατοίκους την ώρα. Τι θερμοκρασία έχετε τώρα? Η θερμοκρασία είναι χαμηλή, είναι γύρω στους 5 με 6 βαθμούς. Αλλά το βράδυ, όπως καταλαβαίνετε, πέφτει πάρα πολύ θερμοκρασία. Να σας πω, τα ξύλα αυτά είναι ακριβά. Δεν είναι δυνατή. Μα φαίνεται ότι είναι και σε καλή κατάσταση αυτά τα ξύλα. Δηλαδή, προφανώς δεν ξέρω, κάποιος τα άριξε. Για καινούργια φαίνονται. Πραγματικά. Λοιπόν, χτες λίγο πριν το μεσημέρι, στην περιοχή αυτή που βρίσκεται ανάμεσα από την Τουρκία και την Λέσβο, τις ακτές της Λέσβου, έπνεαν άνεμοι έντασης 10 και 11 από φόρο κατά τόπους. Την ώρα λοιπόν από εκεί περνούσε ένα ξυλάδικο σκάφος, θα πω το όνομα του εγώ, αν και δεν έχει δημοσιοποιηθεί, γιατί μέχρι και χτες αργά... Υπάρχει λοιπόν η εξήγηση. Βεβαίως. Λοιπόν, είναι το ξυλάδικο φορτηγό Μπενάν, το οποίο προφανώς αντιμετώπισε πρόβλημα μετατόπισης φορτίου και προκειμένου να μην χαθεί, να μην βουλιάξει το σκάφος, τα πέταξαν στη θάλασσα για να μην γίνει βυθιστεί το σκάφος. Το σκάφος αυτό το εντοπίσαμε εμείς με την δορυφορική λήψη. Απίστευτο. Και στη συνέχεια άρχισε να κινείται προς τις τουρκικές ακτές με μικρή ταχύτητα, 3 με 3,5 μίλια, που σημαίνει ότι ενδεχομένως να αντιμετώπισε και πρόβλημα μηχανικής βλάβης. Αυτή την ώρα που μιλάμε, βρίσκεται ακυροβολημένο απέναντι στις τουρκικές ακτές. Βέβαια, από την ελληνική πλευρά δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση. Από εμάς πληροφορήθηκε η λιμενική αρχή της Μυτιλήνης για το γεγονός. Και οι κάτοικοι αυτή την ώρα που μιλάμε κουβαλάνε... Είναι εκεί και μαζεύουν ξύλα. Φοβερό, φοβερό δώρο για τους κατοίκους. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Συνάνη, από το lesbosnews.gr για αυτή την πραγματικά πρωτότυπη εικόνα. Δεν υπερβάλλουμε τώρα δημοσιογραφικά. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Λοιπόν, κάτι το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ εντυπωσιακό, ο Βάνα Κουτρουλού, είναι πως ένας άνθρωπος, ναυαγός στην ουσία, κατάφερε να διασωθεί ενώ το πλοίο βυθίστηκε μετά από τρεις μέρες μέσα στη θάλασσα στην ουσία. Ακριβώς. Και αυτή η ΕΒΑ είναι η στιγμή που ένα μέλος των σωστικών συνεργείων φτάνει σε εκείνο το σημείο του ναυαγίου. Νομίζω ότι εντοπίζει πτώμα, αλλά τελικά αντιλαμβάνεται ότι είναι ένας άνθρωπος ζωντανός. Είναι ο Χάρισον Όκενε από την Ιγυρία, ετών 29, ο μοναδικός από το πλήρωμα του πλοίου, το μέλος του πληρώματος, ο οποίος διασώθηκε. Ακριβώς όπως είπες και εσύ, πέρασαν σχεδόν τρεις ημέρες. Κατάφερε να επιζήσει, αφού στην προσπάθειά του να βρει μία διέξοδο ανακάλυψε μία καμπίνα στο μισοβυθισμένο πια πλοίο, το οποίο είχε απόθεμα οξυγόνου, και έτσι κατάφερε να επιζήσει επί τρεις ολόκληρες ημέρες. Και επίσης δεν έπαθε αφυδάτωση, γιατί κατάφερε να βρει μερικά μπουκάλια κοκακόλα αναψυκτικού, και έτσι δεν έπαθε αφυδάτωση. Ακριβώς, ο άνθρωπος είχε την τύχη με το μέρος. Ή θα έχεις πάει σε μια pub, θα πίνεις το ποτό
τόσο και ξαφνικά θα σου κάει πάνω στο κεφάλι σου ένα ελικόπτερο, ή θα είσαι τόσο τυχερός που θα τα καταφέρεις τελικά να επιβιώσεις από μια τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, Βάνα, θα σε ξαναβρούμε στη συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ξέχασαν να δηλώσουν βίλες, ξέχασαν να δηλώσουν ακριβά πολυτελή αυτοκίνητα, Porsche για παράδειγμα, και παχυλούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Και μιλάμε για ποιους, για τους εφοριακούς, και όλα αυτά τα έδειξε ο έλεγχος που έγινε στο Πόθεν Έσχες. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων στις εφορίες, της ΔΟΗ, ο κ. Τρίφωνας Αλεξιάδης. Καλό σας απόγευμα, κύριε Αλεξιάδη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πού τα βρήκανε τώρα, κύριε Αλεξιάδη, τα χρήματα οι συγκεκριμένοι εφοριακοί, γιατί από το μισθό που παίρνουν σίγουρα δεν δικαιολογούνται όλα αυτά? Να ξεκαθαρίσω την αρχή δύο πράγματα. Το πρώτο, σαν Ομοσπονδία Εφοριακών δεν καλύπτουμε κανέναν και έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρχουν όλα εκείνα τα μέτρα, τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα, για να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα, να περιοριστούν σε κάθε περίπτωση και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Άρα, εσείς από την εμπειρία που έχετε, τι πιστεύετε ότι γινόταν, ότι λαδωνόντουσαν οι άνθρωποι αυτοί? Επιτρέψτε μου να πω και το δεύτερο. Μας κάνει όμως εντύπωση την επόμενη μέρα που βγάλαμε δελτίο τύπου και καταγγέλαμε τον κύριο Στουρνάρα για τις δηλώσεις του περί υπερφορολόγησης και θέταμε συγκεκριμένα θέματα και περιμέναμε συγκεκριμένες απαντήσεις, πάλι βγήκαν οι γνωστοί σκελετοί από τον Τουλάπη, γιατί αυτές είναι ιστορίες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πάρα πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα ζήτημα το ένα και είναι ένα διαφορετικό ζήτημα το άλλο. Ποιος ελέγχει αυτή τη στιγμή αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και αν λέτε εσείς ότι είναι παλιές ιστορίες? Ποιος ελέγχει τους ελεγκτές? Θα σας πω. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι πάρα πολύ απλό. Πρέπει το θεσμικό πλαίσιο να γίνει πιο αυστηρό, πιο αποτελεσματικό και πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει να κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία. Υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν διαδικασίες για να υπάρχουν οι έλεγχοι και να μην γίνουν αυτά τα πράγματα. Και είναι πραγματικά ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών που δεν τα κινεί. Εγώ λοιπόν θέτω απλό ερώτημα. Για ποιο λόγο όταν εντοπιστήκαν ονόματα εφοριακών στη λίστα Λαγκάρτ και στα ευάσματα εξωτερικού δεν τελείωσε ο έλεγχος άμεσα? Και για ποιο λόγο όλες αυτές οι υποθέσεις παραμένουν σε συζητάρια και δεν πάσουν εισαγγελέα? Για όλες τις υποθέσεις, κύριε Αλεξιάδη, είτε είναι η λίστα Λαγκάρτ, είτε είναι οι εφοριακοί οι οποίοι ξαφνικά βρίσκονται, παρόλα αυτά, τι πιστεύετε εσείς, είτε για αυτές τις υποθέσεις έπεφτε λάδωμα, γιατί δεν δικαιολογούνται? Επαναλαμβάνω την ερώτηση από τους μισθούς που παίρνετε. Ότι υπάρχει διαφθορά και σε ένα ποσοστό στις φορολογικές υπηρεσίες, όπως και σε όλο το δημόσιο, όπως και την κοινωνία. Βεβαίως και υπάρχει. Δεν κλείνουμε εμείς τα μάτια σε αυτό. Μάλιστα. Και σε καμιά περίπτωση δεν λέμε να μην αναφέρονται σε αυτό το γεγονός. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι να σταματήσει πλέον αυτό να χρησιμοποιείται σαν δικαιολογία και να υπάρχουν θεσμικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί. Διότι δεν τα βλέπουμε. Κύριε Αλεξιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για να πάμε και στον πολύπαθο χώρο της υγείας τώρα. Η Πινελόπη Γκάλιου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε τώρα αν συνεχίζεται και πώς το αδιέξοδο στον ΕΟΠΗ και στην κόντρα που υπάρχει με το Υπουργείο. Πινελόπη, τι δηλώνει τώρα ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης? Διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να εκβιαστεί ούτε η κοινωνία από καμία επαγγελματική ομάδα και αναφερόμενος πάντως στα αίτημα των γιατρών να εξαιρεθούν από την κινητικότητα και τη διαθεσιμότητα και βέβαια με αφορμή και τη συνεχιζόμενη απεργία των γιατρών του ΕΟΠΗ. Όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, εάν η θέση των γιατρών είναι ή το χαρτί ή απεργία στον αιώνα των άπαντα, αυτό δεν πρόκειται να γίνει δεκτό. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εκβιαστεί από καμία επαγγελματική ομάδα, δήλωσε, και πρόσθεσε ότι εκβιασμοί τέτοιου είδους δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί, γιατί αν γίνουν για μία ομάδα, τότε θα πρέπει για όλους. Όμως πολύ σαφής ήταν ο κύριος Γεωργιάδης σε ό,τι αφορά και στη θέση των κομμάτων. Κάλεσε λοιπόν όλα τα κόμματα, με σαφή αναφορά στο ΠΑΣΟΚ, να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους και είπε πολύ χαρακτηριστικά. Μας ζήτησαν να εξαιρεθούν οι γιατροί του ΕΟΠΗ από όλες τις διαδικασίες κινητικότητας και της διαθεσιμότητας. Εγώ δεν πρόκειται να υπογράψω που να εξαιρεί τους γιατρούς από τη διαδικασία σε αντίθεση με όλους τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους. Θέλω να ρωτήσω όλα τα κόμματα, ΠΑΣΟΚ, με το οποίο συγκυβερνούμε, και τη ΔΗΜΑΡ, αν θέλουν να υπογράψουν αυτό το χαρτί και να εξαιρέσουμε τους γιατρούς από τη διαδικασία της ειδικότητας και της διαθεσιμότητας. Να σας πω πάντως κλείνοντας ότι παρά τις επανειλημμένες καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής προτροπές του κυρίου Γεωργιάδη προς τα κόμματα να απαντήσουν στο ερώτημα που τους έθεσε, κανένα από τα κόμματα δεν δήλωσε και δεν είπε στον Υπουργό να υπογράψει το σχετικό χαρτί. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Πινελόπη Γκάλιου. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται μια λύση στο θέμα αυτό, προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται εν τέλει καθημερινά οι ασφαλισμένοι, οι πολίτες δηλαδή. Λοιπόν, στο Σταμάτια Σημαίνιο και στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle τώρα, να δούμε τώρα τι λέει η Deutsche Zeitung, Σταμάτη, η εφημερίδα, για το πότε θα ληφθούν οι αποφάσεις για το χρέος, για το ελληνικό χρέος. Ναι, Εύα, είναι ένα δημοσίευμα το οποίο στηρίζεται σε πηγές
του Eurogroup και των Βρυξελών που δεν κατονομάζονται. Και εκεί διατυπώνεται η θέση ότι μολονότι ότι ο κύριος Σαμαράς επιδιώκει πριν από την έναρξη της ελληνικής προεδρίας ένα θετικό μήνυμα των εταίρων για την ελάφρυνση του χρέους, αυτό θα αργήσει να έρθει, πιθανότατα παραπέμπεται στον Ιούνιο του 2014. Όπως αναφέρει λοιπόν το δημοσίευμα, ο Αντώνης Σαμαράς, που σήμερα συνοδεύεται από 6 υπουργούς και παρουσίασε το πρόγραμμα της ελληνικής προεδρίας, επιδιώκει ταυτόχρονα μια συμφωνία με τους διεθνείς δανειστές με στόχο να διασφαλίσει περαιτέρω ελαφρύνση στο πεδίο της εξυπηρέτησης του χρέους. Για παράδειγμα, αναφέρεται η παράταση της αποπληρωμής των δανείων. Και εδώ αναφέρεται ότι ο συντηρητικός πολιτικός, ο κ. Σαμαράς δηλαδή, θα ήθελε πριν από την έναρξη της ελληνικής προεδρίας μια παραχώρηση στο θέμα αυτό. Όμως, όπως διευκρινίζεται από κύκλους του Eurogroup, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να γίνει. Αναφέρονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι Ευρωπαίοι όσον αφορά το πρόβλημα της ελάφρυνσης του χρέους. Αναφέρονται οι δεσμεύσεις της Ελλάδας που δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη και τις οποίες καλείται να ικανοποιήσει. Και στις δεσμεύσεις αυτές ανήκει μεταξύ άλλων η κάλυψη του δημοσιονομικού κενού για το 2014, αλλά και άλλα διαρθρωτικά μέτρα. Ναι, πρέπει να προσθέσουμε κάτι ακόμα το οποίο όμως έχει σημασία. Αναφέρεται ότι ο κύριος Σαμαράς θα προτιμούσε να παρακάμψει την Τρόικα και να διαπραγματευτεί με τους Ευρωπαίους εταίρους του, κυρίως στην Γερμανία. Μια πολιτική λύση δηλαδή. Το όποιο, και αυτό θα προτιμούσε να γίνει νωρίς, πριν από τις ευρωεκλογές, έτσι ώστε να το πάρει μαζί τους τις ευρωεκλογές. Αλλά αυτό ακριβώς, το αντίθετο από αυτό, είναι η επιδίωξη της γερμανικής κυβέρνησης. Αυτά από τη Γερμανία, λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για να δούμε τι πληροφορίες τώρα έχει ο Γιάννης Τζούνος για το θέμα αυτό. Καλωσορίζοντας και τον Χρήστο Κούτρα και τον Αντώνη Ατζολέτο. Ξεκινώντας από το μήνυμα που θα προσπαθήσει να στείλει σήμερα από τις Βρυξέλλες, ο κύριος Σαμαράς θα συναντηθεί και με τον κύριο Μπαρόζο. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τον κύριο Μπαρόζο, καθώς οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι στις δηλώσεις του, στη συνέντευξη τύπου η οποία είναι σε εξέλιξη, ο κύριος Μπαρόζο έχει πει ότι στηρίζουμε πλήρως τον κύριο Σαμαρά και την κυβέρνηση. Αυτή την ώρα βλέπουμε εδώ, συγγνώμη Γιάννη, απευθείας την εικόνα από τον κύριο Μπαρόζο. Δεν είναι αυτή η στιγμή για να σταματήσουμε. Δεν είναι αυτή η στιγμή για να πούμε στο δρομέα μπορείς και να ηρεμείς. Ταυτόχρονα δεν μπορούμε όμως να πούμε και σε όλους τους άλλους απλώς κοιτάτε και παρακολουθείτε. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτά τα τελευταία βήματα, τα τελευταία μέτρα να υποστηριχθούν για να φτάσουμε στο τέλος. Βλέπω ότι όλο και περισσότεροι αναλυτές εκφράζουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα πριν όχι και πολύ καιρό ήταν πολύ καιρό κοντά στο να πούμε δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί, δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες τις οποίες έχει. Έγιναν τεράστιες θυσίες, αλλά τώρα η Ελλάδα μπορεί να κοιτάξει το μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ας κοιτάμε αυτή την εικόνα και θέλω να ελπίζω ότι η ελληνική προεδρία θα είναι μια μεγάλη δυνατότητα, μια ουσιαστική δυνατότητα για να δείξει σε όλους και να καταδείξει όλους ότι η Ευρώπη δεν μπορεί απλώς και μόνο να αποδεχθεί την υποστήριξη, αλλά να δώσει ενάψματα για αυτό το οποίο απαιτείται στην Ευρώπη του αύριο. Επίσης, θέλω να ελπίζω ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να οδηγήσει την Ευρώπη, να τονίσει τις πτυχές οι οποίες είναι πτυχές σημαντικές. Μην ξεχνάμε, αναφέρθηκα στα Βαλκάνια, να μιλήσω για το θέμα τα ναυτιλιακά, τα οποία η Ελλάδα τα ξέρει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Άρα, κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι όλα τα καλά για την Προεδρία σας και εύχομαι όλα τα καλά, επαναλαμβάνω, όχι μόνο σε εσάς, αλλά και στους Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ο κύριος Σαμαράς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, όχι μόνο για τα καλά σας λόγια, αλλά για τη θαυμάσια, την πολύ επικοδομητική συνεδρία στην οποία είχαμε όλοι μαζί. Και χάρηκα ιδιαίτερα που μπόρεσα να μιλήσω και με επιτρόπους και με το Κολέγιο των Επιτρόπων στο σύνολό του και με τους δικούς μου τους συνεργάτες. Είναι μια κομβική στιγμή για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Πρέπει να αντιδράσουμε στα προβλήματα των πολιτών μας, στις αγωνίες τους. Πρέπει πραγματικά να δώσουμε απαντήσεις σε πολύ σωστές ερωτήσεις σε σχέση με το μέλλον, με τις δυνατότητες, με το τι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε. Είμαι απόλυτα σίγουρος και πεπισμένος ότι η Ελλάδα θα έχει και θα κάνει μια πάρα πολύ ουσιαστική και θετική προεδρία, μια προεδρία δυνατοτήτων και μέλλοντος, όχι μια προεδρία κρίσεως. Θέλω να σας πω, κύριε Πρόεδρε,
ότι οι Έλληνες αθλητές του μαραθωνίου της ελληνικής προεδρίας δεν θα δυσκολευτούν, δεν θα διστάσουν, αλλά θα δείξουν όλη εκείνη την δυνατότητα την οποία έχουν να φτάσουν μέχρι το τέλος, γιατί έχουμε ένα κοινό στόχο και βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε να γίνει πιο φιλική, πιο θετική, να ανταποκρίνεται πολύ περισσότερο στους πολίτες και στις ανάγκες τους. Χρειάζεται να βοηθήσουμε την ανάπτυξη για να έχουμε πιο υψηλές προδιαγραφές όταν μιλάμε για το επίπεδο στο οποίο κινούνται οι πολίτες μας. Είμαι πεπισμένος ότι η Ελλάδα βγήκε δυνατή και ενδυναμωμένη από αυτή την κρίση. Το είπα σήμερα μιλώντας στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Ευχάριστα τον κύριο Μπαρόζο για όλα αυτά τα οποία είπε. Και όπως είπατε και εσείς, ναι, θέλουμε να συζητήσουμε το θέμα της ανεργίας και της συνοχής. Η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι το 100% των προτεραιοτήτων μας, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Επίσης, η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα και τα λάθη τα οποία έχουν γίνει στο οικοδόμημα της Ευρώπης σε αυτό το τομέα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Όπως είπε ο κύριος Μπαρόζο, η τραπεζική ενοποίηση είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει. Πρέπει να βρούμε έναν μηχανισμό, ένα και μοναδικό, ο οποίος να ανταμοκρίνεται σε όλους. Και τρίτον, το θέμα της μετανάστευσης. Η παράνομη μετανάστευση, το θέμα των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, επαναλαμβάνω, κομβικά θέματα για όλους μας. EUC policies. Δεν πρέπει να αγνοούμε αυτές τις ανάγκες για να ξέρουμε ότι ακόμα και αν δημιουργήσουμε ένα ενιαίο και οριζόντιο σύστημα το οποίο να καλύψει τα προβλήματα τα ναυτιλιακά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μην ξεχνάμε και την ενεργειακή παράμετρο προκειμένου. Αυτά τα θέματα λοιπόν έθεσε ο κύριος Σαμαράς Γιάννη. Μίλησε για τα προβλήματα των πολιτών, μίλησε για την ανεργία. Οι τέσσερις στόχοι της ελληνικής προεδρίας. Ανάπτυξη, συνοχή, τραπεζική ενοποίηση και πολιτικές για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης, κυρίως της λαθρομετανάστευσης. Προσθέτουμε βέβαια και το ζήτημα της ανεργίας των νέων. Το έχει πει πάρα πολλές φορές ο κύριος Σαμαράς. Συνάντηση με τον κύριο Μπαρόζο, συνεδρίαση στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Έξι υπουργοί συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα επιστρέψει στην Αθήνα. Αύριο έχει μια συνάντηση με τον κύριο Βενιζέλο, διότι και η διαπραγμάτευση με την Τρόικα είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα. Και τα μέτωπα ούτε λίγα είναι. Ούτε έχουν κλείνουν. Κλείσει, βέβαια. Έτσι. Και υπάρχουν και είναι ανοιχτά. Λοιπόν, και στον κύριο Βενιζέλο θα πάμε τώρα, Χρήστο Κούτρα, που έχουμε δει πολλές φορές να επικρίνει τον κύριο Στουρνάρα, αυτή τη φορά λίγο πιο έντονα και με το ιδιαίτερο του χιούμορ. Και έγινε, και αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν το δεύτερο μέσα σε δύο ημέρες, γιατί Δευτέρα είχαμε το επεισόδιο των εισαγωγικών, τέλος πάντων, την κόντρα στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο κ. Βενιζέλος είχε κατηγορήσει τον κ. Στουρνάρα ενώπιον του κ. Σαμαρά ως υπεύθυνο για τις διαρροές στον τύπο. Και χθες στις Βρυξέλλες, μιλώντας σε δημοσιογράφους, επιλέξει ο κ. Βενιζέλος, είπε όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ο κ. Στουρνάρας να είναι ο νέος επίτροπος της Ελλάδας στην Κομισιόν, είπε ότι ο Στουρνάρας είναι αναντικατάστατος. Ο Στουρνάρας εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο σε δηλώσεις τη συμπάθεια και τον πόνο του για τα όσα περνάει ο ελληνικός λαός. Άλλωστε έχει και τη μητέρα του και γνωρίζει την πραγματικότητα. Νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλο το καρφί. Αργότερα, συνεργάτες του κυρίου Βενιζέλου έλεγαν ότι ήταν μια χαλαρή συζήτηση, η οποία είχε χιούμορ και, εν πάση περιπτώσει, η ουσία βρίσκεται στην πολιτική και όχι σε αυτές τις κουβέντες. Το προσπερνούν, Γιάννη, από το Μαξίμου αυτό, το έχουν σχολιάσει? Νομίζω ότι μετά τις. Δεν έχει σχολιαστεί από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά νομίζω πως πολύ σωστά είπε ο Χρήστος, ήταν μια χαλαρή συζήτηση. Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, κάπου υπόθηκε ότι αυτά τα έχει πει και στον κύριο Στουρνάρα και στο Μέγαρο Μαξίμου ο κύριος Βενιζέλος. Λοιπόν, προχωρώντας, για να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Αντώνιο Τζολέτου πώς ξεκίνησε χθες η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό και τι αναμένουμε σήμερα. Λοιπόν, συνεχίζεται σήμερα στις 6 το απόγευμα η συζήτηση. Ψήφιση στις 12 το βράδυ, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Αναμένονται και ομιλίες βεβαίως πριν των πολιτικών αρχηγών. Θα σου έλεγα πως η πρώτη κριτική χτες αργά το βράδυ ήρθε μέσα από τους βουλευτές της συγκυβέρνησης, από τον κύριο Καλογιάννη, Γενικό Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αναφέρθηκε στον φόρο ακινήτων και τόνισε πως οι φόροι που έχουν επιβληθεί το 2013 είναι δυσβάσταχτοι και πως πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να ξαναδεί και αυτό το θέμα, αλλά και το θέμα των αντικειμενικών
των αξιών. Υπήρχε σαφώς κριτική από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Αυτό το οποίο προκάλεσε συζήτηση, Εύα, είναι αναφορά που έκανε ο κύριος Τσακαλώτος στο θέμα της υπερφορολόγησης που είχε αναφερθεί ο κύριος Τουρνάρας. Τόνισε πως είχε δίκιο ο κύριος Τουρνάρας ότι δεν είναι μεγάλη η υπερφορολόγηση όταν είχε αναφερθεί στην κυρία Μακογιάννη. Ο κύριος Τσακαλώτος συμπλήρωσε μετά πως στα στατιστικά υποκρύπτονται λάθη και όπως ουσιαστικά ο φορολογούμενος βάλεται από πάρα πολλές πλευρές. Επειδή όμως υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ο κύριος Τσακαλώτος έδρασε υποστηρικτικά υπέρ του κυρίου Στουρνάρα, πριν από λίγο είχαμε ανακοίνωση από τον κύριο Τσακαλώτο που κάνει λόγο για συστηματική διαστρέβλωση των τοποθετήσεων των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν μπορεί να οφείλεται, όπως λέει, μόνο στη έλλειψη κατανόησης των επιχειρημάτων. Να σας ευχαριστήσω και τους τρεις πάρα πολύ και ελάτε τώρα να βρούμε τον Γιώργο Τσελίκα, ο οποίος βρίσκεται στην Πάρνηθα. Πάγωσε ο Γιώργος Τσελίκας, προφανώς έχει πάρα πολύ κρύο. Γιώργο, για δώσε μας λίγο το κλίμα από εκεί, στους πόσους βαθμούς. Είμαστε στο παλιό Ξενία. Τώρα έχω γίνει η Νέγκη του Βαρπαστάθη με σκούφο από κατάψυξη. Να είσαι καλά, βρε Γιώργο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιώργος Τσελίκας. Η πρόσβαση, καταρχήν. Ναι, σας ακούω. Η πρόσβαση πώς ήταν για να φτάσετε εκεί? Θέλει αλυσίδες προφανέστατα, έτσι. Όχι, έχει ανοίξει ο δρόμος, έχει φύγει η τροχιά τώρα. Άρα λοιπόν, η κίνηση των οχημάτων από το Τελεφερίκ μέχρι εδώ που είμαστε διεξάγεται κανονικά, με προσοχή βέβαια, δεν θέλει αλυσίδες ακόμα. Αλλά αν πέσει λίγο η νύχτα, η μέρα θα δείτε ότι θα χρειαστεί λόγο παγετού. Δηλαδή μέχρι τώρα είναι καλά. Πέρασαν πάρα πολλά αυτοκίνητα, άλλα για το καζίνο, άλλα για τα παιδιά. Λοιπόν, με αυτή την ωραία εικόνα θα ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Τσελίκα. Έτσι λοιπόν είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε και ένα αυτοκίνητο. Μας είπε και ο Γιώργος Τσελίκας ότι έχει ανοίξει ο δρόμος, ότι έχουν ανοίξει οι δρόμοι και μπορείτε να πάτε. Πάντα με προσοχή, πάντα με αλυσίδες και φυσικά πάντα με πάρα πολύ καλό ντύσιμο. Αν ανήκετε στους τυχερούς, μπορείτε να βγείτε μια βόλτα τώρα και να πάτε στην Πάρνηθα μαζί και με τα παιδιά σας. Να το κάνετε αυτό σε κάθε περίπτωση. Είναι τα πρώτα χιόνια λοιπόν τα οποία έχουν φτάσει, να τα καλωσορίσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν πολύ τον Γιώργο Τσελίκα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε, μετά από μια πολύ σοβαρή κατηγορία που είχαμε για λιγμένο παιδικό γάλα. Με αφορμή αυτό λοιπόν θέλουμε να δούμε τι γίνεται με τους ελέγχους στα τρόφιμα. Καλωσορίζουμε κοντά μας τον κύριο Ιωάννη Τσιάλτα, πρόεδρο του ΕΦΕΤ. Καλώς σας απόγευμα, κύριε Τσιάλτα. Γεια σας, κύριε Αντωνοπούλου. Λοιπόν, και το ερώτημα που προκύπτει, και μπορώ να σας πω συγκεκριμένα, είναι του αρχισυντάκτη της εκπομπής μας, που πήρε γαλατάκι από μια πολύ γνωστή εταιρεία για το παιδί του, πήγε να το φτιάξει το παιδί του, το ζέστανε με τον γνωστό αυτό τρόπο που όλοι οι γονείς γνωρίζουν, και όταν πήγε να το μυρίσει, να δει αν είναι σωστή η θερμοκρασία κτλ. Για να το δώσει στο παιδί του, είδε ότι το γάλα βρώμαγε. Και το γάλα ήταν σίγουρα χαλασμένο. Και έλεγε σε ένα χρόνο από τώρα. Και το ερώτημα προκύπτει όχι μόνο για τα γάλατα. Γενικά, τι γίνεται με τους ελέγχους των τροφίμων? Να σας πω, να σας δώσω με πολύ σύντομα ένα περίγραμμα των δράσεων και των ενεργειών του ΕΦΕΤ, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Ανταποκρίνεται στη βασική φιλοσοφία της ενωσιακής νομοθεσίας να μπορούμε να προγραμματίζουμε σε ετήσια βάση ελέγχους όλων των επιχειρήσεων που παράγουν τρόφιμα και αυτών που αποθηκεύουν, διακινούν. Μέχρι το επίπεδο της σύτησης και της διάθεσης, ναι, ώστε να καλύψουμε όλο αυτό το φάσμα και να διακριβώσουμε ότι οι επιχειρήσεις αυτές ικανοποιούν όλες τις προδιαγραφές της νομοθεσίας σχετικά με τους κανόνες υγιεινής, σχετικά με τους αυτοελέγχους που έχουν οργανώσει και την ειχνηλασιμότητα των προϊόντων τους. Επομένως, πώς όμως προκύπτουν τέτοια προϊόντα, γιατί δεν είναι η μόνη περίπτωση, όλοι έχουμε τέτοιες εμπειρίες. Θα σας πω γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν τα προϊόντα, είναι ένας τεράστιος αριθμός προϊόντων, τεράστιος αριθμός επιχειρήσεων. Εμείς λοιπόν καλύπτουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Επίσης, πραγματοποιούμε και ένα πολύ μεγάλο αριθμό δειγματοληψιών, όπου κάνουμε εργαστηριακές αναλύσεις για να δούμε, ψάχνοντας να εξακριβώσουμε κάποιους κινδύνους που υπάρχουν, χημικούς, φυσικούς ή βιολογικούς. Αν υπάρχουν δηλαδή προϊόντα που μπορεί, έχουν παραχθεί μέσα στα προϊόντα συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα υγείας στον καταναλωτή. Έχουμε ένα σύστημα καταγγελιών. Στο 1717 το τηλεφωνικό κέντρο που έχουμε εγκαταστήσει, όπου δεχόμαστε ένα μεγάλο αριθμό καταγγελιών, και των οποίων σχεδόν το σύνολο, μόνο αν κάποιοι κρυθούν ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν, εξετάζονται όλες. Είναι ένα άλλο σύστημα
Αυτό, μέσω... κύριε Τσιάλτα, επιτρέψτε μου, είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορεί να πάρουμε για καταγγελίες. Τους ελέγχους, ποιος τους κάνει, γιατί ξεφεύγουν. Και ειδικά όταν μιλάμε για γάλα παιδιού. Καταγράφονται αμέσως οι καταγγελίες. Υπάρχει άμεση... Αυτά για τις καταγγελίες. Τους ελέγχους. Ναι. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τις υπηρεσίες του ΕΦΕΤ, γι' αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως. Υπάρχουν βέβαια και άλλες υπηρεσίες που εκτελούν ελέγχους, που διενεργούν ελέγχους στο επίπεδο των περιφερειών, περιφερειακών ενωτήτων και άλλων υπουργείων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όμως ο ΕΦΕΤ είναι ο βασικός κορμός ελέγχου των τροφίμων. Πραγματοποιούμε περίπου 8.500 ελέγχους στο επίπεδο των επιχειρήσεων που σας είπα προηγουμένως και 3.500 περίπου χιλιάδες ελέγχους στις δειγματοληψίες με εργαστηριακές αναλύσεις και αυτό το σύνολο μας δίνει τη δυνατότητα να έχω μια σαφή εικόνα και άρα ένα... τι φταίει και ξεφεύγουν κάποια πράγματα. Φταίει διότι μπορεί μια συγκεκριμένη παρτίδα να μην έχει παστεριωθεί καλά ως προς το γάλα που μου είπατε. Μάλιστα. Και παρόλο ότι αναγράφεται ότι μπορεί να αναλωθεί μέχρι μια ημερομηνία, αυτό έχει χαλάσει πριν την ημερομηνία αυτή. Όμως αυτές τις περιπτώσεις τις καλύπτουμε άμεσα μέσω των καταγγελιών. Μόλις γίνει καταγγελία και καταγραφή, θα πάει έλεγχος εκεί και στο κατάστημα και στην επιχείρηση που παρήγαγε το προϊόν για να ελέγξει και στις συνθήκες και να ξέρουμε τι τρώμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Τσιάλτα. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Θα πάμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και στη Φλόρινα να δούμε ακριβώς πώς είναι η κατάσταση εκεί με μείον 5 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε κοντά μας γιατί έχουμε και το διαγωνισμό μας που τρέχει. Δύο κινητά τηλέφωνα δίνουμε δώρο και φυσικά όλα τα κυριότερα θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε τι γίνεται και με το θέμα των πληστηριασμών, αλλά και όλα τα άλλα τα ζητήματα με το φόρο των ακινήτων και όλες τις τελευταίες πληροφορίες στα θέματα αυτά. Πάμε όμως πρώτα να δούμε το διαγωνισμό μας. Δύο κινητά τηλέφωνα δίνουμε δώρο αυτή την εβδομάδα για να γίνουν δικά σας. Ό,τι πιο σύγχρονο, για να μπορείτε να μπαίνετε από το κινητό σας, στο Facebook, στο Twitter, να μας στέλνετε και εμάς εδώ μηνύματα. Σε λίγο θα δείτε και το Twitter της εκπομπής μας που θέλουμε τα σχόλιά σας, τα ερωτήματά σας και τα σχόλιά σας. Λοιπόν, αν γίνει δικό σας ένα από αυτά τα δύο κινητά, λοιπόν, θα έχετε ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί στην αγορά του κινητού και ο τρόπος για να το κερδίσετε live και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54454. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τις 4:30. Θα επαναλάβουμε πάρα πολλές φορές τα στοιχεία για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Λοιπόν, Θανάση Καβός από το Λονδίνο είναι κοντά μας για να δούμε, Θανάση, καλό σου απόγευμα, την κοινή συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας και θα μας πεις τι είπε βεβαίως στα διεθνή μέσα. Σε Financial Times, BBC και Reuters για την ακρίβεια, Εύα. Με τον κύριο Τσίπρα να λέει πως περιμένει εκλογές μέσα στο 2014 και αυτό διότι όπως σημειώνει μετά τις ευρωεκλογές του Μαΐου η κυβέρνηση Σαμαρά δεν θα έχει πλέον την εντολή, την υποστήριξη από τον ελληνικό λαό για να συνεχίσει να εφαρμόζει το πρόγραμμα που ακολουθεί. Λέει χαρακτηριστικά για τις ευρωεκλογές πως πλέον οι πολίτες δεν θα ψηφίσουν υπό τον φόβο που είχε δημιουργηθεί όπως λέει το 2012 με όλους τους ισχυρισμούς των αντιπάλων του ότι όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, εάν κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα πάντα θα γίνονταν έρημος. Έτσι λοιπόν, προβλέπει νίκη με ευρεία διαφορά για το κόμμα του. Και στο κομμάτι των εκλογών εκφράζει και την ανησυχία ότι θα έχουμε μία αύξηση της δύναμης και της Χρυσής Αυγής. Τώρα από εκεί και πέρα, σημειώνει πως αν αναλάβανε την εξουσία, θα ακύρωνε τους όρους της διάσωσης. Παρ' όλα αυτά, λέει ότι πιστεύει πως οι διεθνείς πιστωτές και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Σε μια τέτοια περίπτωση θα επέλεγαν τη λύση της ελάφρυνσης χρέους για την Ελλάδα παρά να διακινδυνεύσουν μια ενδεχόμενη κατάρρευσή της. Λέει μάλιστα Εύα ότι έχει συζητήσει περί ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, περαιτέρω ελάφρυνσης με τον κύριο Σόιμπλε. Παραδέχεται ότι ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών έχει άλλες ιδέες, αλλά ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας λέει ότι πρώτον μπορεί να φτιάξει συμμαχίες με άλλες χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης, έτσι ώστε να υπάρξει μια συμφωνία στα πρότυπα του Συμφώνου του 1953 για την αναδιάρθρωση του γερμανικού χρέους. Και δεύτερον, λέει ότι μπορεί να πείσει τους Γερμανούς ψηφοφόρους πως η ελάφρυνση είναι καλύτερη επιλογή, λύση από αυτό που έχουμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, όπως λέει χαρακτηριστικά, να πληρώνουν για ένα πρόγραμμα προγραμματισμένο να αποτύχει. Οι οποίοι βεβαίως μέχρι τώρα δεν φαίνονται να έχουν πιστεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θανάση. Είδαμε και την ανταπόκριση από τον Σταμάτη Ασημένιο ότι οι αποφάσεις αυτές θα ληφθούν πολύ αργότερα από τώρα. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν θα τα σχολιάσουμε με τους καλεσμένους μας. Με τον κύριο Ανδρέα Παπαμίκο, γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής στη Νέα Δημοκρατία. Καλό σας απόγευμα. Καλώς απόγευμα. Με τον κύριο Κώστα Ίσυχο, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό σας απόγευμα, κύριε
ήσυχε. Την κυρία Μαρία Ρεπούση, βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς. Καλό απόγευμα, κυρία Ρεπούση. Την κυρία Κορσάνου Άννα, δικηγόρος και για τα θέματα των πληστηριασμών, που είναι το καυτό θέμα, το οποίο συζητείται και στην Βουλή, συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Και θα καλωσορίσουμε σε λίγο και από το στούντιο μας στη Θεσσαλονίκη για να δούμε πώς βγαίνει η καθημερινότητα. Την κυρία Φωτεινή Φωτιάδου, πολύτεκνη. Καλό απόγευμα, κυρία Φωτιάδου. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, πριν ζητήσω από τον κύριο Ίσυχο ένα σχόλιο για την συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, κύριε Παπαμίκο, έχει 2 εβδομάδες στην ουσία μπροστά της η κυβέρνηση προκειμένου να νομοθετήσει για το θέμα των πληστηριασμών. Αν η Τρόικα παραμείνει βράχος στη θέση της, τι θα κάνει η κυβέρνηση, θα νομοθετήσει μονομερώς? Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα έχουμε απαντήσει, έχει ξεκαθαριστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και με δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι εμείς θα προστατεύσουμε τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες και όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν πραγματικά να πληρώσουν και έχουν πραγματικά ανάγκη. Και διατυπώθηκε ξεκάθαρα και από τον Υπουργό Οικονομικών ότι ναι, εμείς θα προχωρήσουμε σε αυτή την πρωτοβουλία, καθώς μην ξεχνάμε ότι 31 Δεκεμβρίου ΕΡΕ δεν θα υπάρχει ουσιαστικά ο νόμος που θα προστατεύει τους πληστηριασμούς. Άρα μέσα σε αυτές τις 2 εβδομάδες θα νομοθετήσετε. Και γι' αυτό το λόγο θα νομοθετήσουμε. Γίνεται μια διαπραγμάτευση. Θέλω να πιστεύω ότι και η Τρόικα και οι εταίροι μας θα συνειδητοποιήσουν και θα καταλάβουν ότι δεν μπορεί άλλο ο ελληνικός λαός και ειδικά στο θέμα των πληστηριασμών και θα συμφωνήσουμε. Αλλά αν δεν συμφωνήσουμε, να μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν κιόλας και στα προαπαιτούμενα, εμείς θα προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένα δίκαιο μέτρο. Γιατί πιστεύετε ότι επιμένουν τόσο πολύ σε αυτή τη σκληρή γραμμή στο θέμα των πληστηριασμών, την ώρα που έχουμε την κοινωνία να είναι στα κάγκελα, να δυσκολεύεται, να έχουμε ανθρώπους να πεθαίνουν από την έλλειψη χρημάτων για θέρμανση, να έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, να έχουμε 1 εκατομμύριο ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν αλλά δεν παίρνουν τα χρήματά τους και τόσα άλλα ζητήματα που τα γνωρίζετε πολύ καλά? Κοιτάξτε, οι εταίροι μας ίσως να έχουν μια άλλη νοοτροπία και μια άλλη κουλτούρα και γι' αυτό μπορεί να επιμένουν. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουν ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει και αλλάζει. Και αλλάζει χάρη και στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης, αλλά κυρίως χάρη στις θυσίες όλων μας, όλων των Ελλήνων πολιτών. Είναι κάτι βεβαίως που οι πολίτες ακόμα δεν το έχουν δει στην τσέπη τους. Κύριε Ίσυχε, τι θα κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα των πληστηριασμών? Καταθέσατε και την σχετική τροπολογία χτες. Ακριβώς. Εμείς δεν θα περιμένουμε 2 εβδομάδες. Εμείς καταθέσαμε μια τροπολογία η οποία θα υποχρεώσει όλους τους βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να πάρουν θέση. Δεν πρόκειται για μια τροπολογία σύνθετη. Είναι πάρα πολύ απλή. Έχει 2 πτυχές. Το ένα έχει να κάνει με την παράταση για όλο το 2014 για να μην επιτρέπονται οι πληστηριασμοί. Και το δεύτερο σκέλος βεβαίως απαγορεύει στις τράπεζες να μεταφέρουν τα κόκκινα δάνεια σε ιδιωτικά funds. Νομίζω ότι είναι μια ρεαλιστική πρόταση. Δεν μπορεί κανένας να κρυφτεί πίσω από δημαγωγία λέγοντας ότι αυτή η πρόταση δεν ανταποκρίνεται στις αγωνίες του κόσμου, της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και νομίζω ότι εδώ θα είναι ένα μεγάλο τεστ για όλους εκείνους τους βουλευτές που κάνουν συναντήσεις ως διαφωνούντες αλλά συμφωνώντας πάντα όταν σηκώνουν το χέρι. Και εκεί να φανεί ο καθένας αν αντιλαμβάνεται την κοινωνική πραγματικότητα που έχει να κάνει με αυτό που περιγράψατε πριν. Δεν είναι μόνο το ζήτημα των πληστηριασμών και της πρώτης κατοικίας. Πρέπει να θυμηθούμε ότι εκτός από τους πληστηριασμούς έχουμε και καθημερινά τα ελληνοδικεία να βγάζουν αποφάσεις για εξώσεις. Για μικρά χρέη, σε καταναλωτικά δάνεια. Για ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν. Ακριβώς. Επομένως, έχουμε και αυτή την πτυχή. Είναι ένα δράμα το οποίο μεγενθύνεται. Και θα διαφωνήσω με αυτό που υπόθηκε πριν, ότι πρόκειται για μια διαφορετικά κουλτούρας και νοοτροπίας των δανειστών και της Τρόικα. Νομίζω ότι είναι μια συντεταγμένη πολιτική που αποβλέπει στην συνέχιση της φτωχοποίησης του ελληνικού λαού. Είδαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα που προκάλεσαν αντιδράσεις και συζητήσεις, ο οποίος είπε ότι δεν υπερφορολογούνται οι Έλληνες. Έρχεται μετά και ο κύριος Τσακαλώτος να συμφωνήσει μαζί του. Όχι, δηλαδή, συμφωνεί ότι δεν υπερφορολογούνται οι Έλληνες. Ο κύριος Τσακαλώτος, και μάλιστα βγήκε πριν από λίγο ένα δελτίο τύπου από τον κύριο Τσακαλώτο, ο οποίος ακριβώς περιγράφει το τι είπε και έγινε κακή χρήση, όσο γίνεται συνήθως από το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και άλλων μέσων ενημέρωσης, όχι όλων, αλλά κάποιων. Δεν βγήκε κάποια ανακοίνωση, κύριε. Η ανακοίνωση βγήκε από τον κύριο Τσακαλώτο πριν από 45 λεπτά. Δεν βγήκε καμία ανακοίνωση στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, σταματήστε να διαστρεβλώνετε την πραγματικότητα. Δεν διαστρεβλώνω καθόλου. Η Νέα Δημοκρατία είναι γεγονός.
Είναι γεγονός ότι χρησιμοποιεί διαρροές, non-papers. Κύριε Ισχέ, σας λέω κάτι. Φέρετε μου ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Μα δεν έχει να κάνει με το να σας φέρω κάτι. Σε αυτό το θέμα δεν έχουμε βγάλει κάποια ανακοίνωση, άρα μιλάτε ψέματα. Ανακαλέσεις του και μιλάτε ψέματα. Να πούμε λίγο στην ουσία, υπερφορολογούνται τελικά. Εσείς, η δική σας άποψη, κύριε Ισχέ, ποια είναι? Η δική μας άποψη είναι ότι δεν θα σχολιάσουμε κάτι που έχει να κάνει με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Στουρνάρα, αφορά τους δύο. Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του κύριου Τσακαλώτου, που ήταν εισηγητής εχθές από την κοινοβουλευτική ομάδα, έθεσε με μεγάλη σαφήνεια, περιγράφοντας και τους στόχους και τα προβλήματα, αλλά και τις προοπτικές που έχουμε για να φύγουμε από την κρίση, διαφωνώντας ριζικά και με τις τοποθετήσεις του κυρίου Στουρνάρα, αλλά και με την πολιτική της κυβέρνησης. Λοιπόν, για να πάρουμε και την άποψη της κυρίας Ρεπούση, κυρίως για το θέμα των πληστηριασμών, συμφωνείτε με τις προτάσεις και της κυβέρνησης, αλλά και με την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ? Ποια είναι η άποψη του κόμματός σας? Να σας πω, κυρία Αντωνοπούλου, καταρχήν τις προτάσεις της κυβέρνησης δεν τις ξέρουμε ακόμα. Mm-hmm. Έτσι, δεν έχει δημοσιοποιηθεί η πρόταση της κυβέρνησης αναφορικά με τους πληστηριασμούς. Αυτό που ακούσαμε τώρα και το έχουμε ακούσει είναι ότι προτίθεται να φέρει μία νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, την οποία ωστόσο δεν έχει φέρει ακόμα. Μήπως, μιας και το λέτε αυτό, μήπως ο κύριος Παπαμίκος μπορεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες? Όχι, να σας πω λίγο τη θέση μου και μετά θα ακούσουμε και τον κύριο Παπαμίκο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς, εμείς είχαμε δηλώσει και όταν είμαστε στην κυβέρνηση, στο πλαίσιο της κυβέρνησης, αλλά και μετά, ότι θα πρέπει να προστατευθεί η πρώτη κατοικία και γενικά να συνεχίσει το καθεστώς της προστασίας, της άρσης των πληστηριασμών, όχι μόνο το 2014 αλλά και το 2015. Διότι αυτή τη στιγμή, κυρία Αντωνοπούλου, ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι δεν υπάρχει φορδοτική ικανότητα. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα νοικοκυριά, τα χαμηλόμιστα κοινωνικά στρώματα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους φόρους που μπαίνουν επί των ακινήτων. Είναι γενικότερα, υπάρχει μία έλλειψη φοροδοτικής ικανότητας που αφορά και τα μεσαία στρώματα, δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν πάρει δάνεια και που δεν μπορούν πια σήμερα να ανταποκριθούν γιατί υπάρχει μία φοροεπιδρομή. Μάλιστα. Και σε σχέση με το ερώτημα που θέσατε πριν, αν τελικά φορολογούνται οι Έλληνες πολλοί ή δεν φορολογούνται, εδώ έχουμε μία μερίδα του πληθυσμού να υπερφορολογείται, αυτοί δηλαδή οι οποίοι μόνιμα πληρώνουν τους φόρους και καλούνται σήμερα να πληρώσουν πολύ περισσότερους φόρους, και μία μερίδα πληθυσμού η οποία μονίμως φοροδιαφεύγει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι αν έχουμε υπερφορολόγηση ή υποφορολόγηση, είναι ότι υπάρχει ένα άνισο φορολογικό καθεστώς που επιβαρύνει όλο και περισσότερο αυτούς που συνεισφέρουν στην ίσπραξη των τώρα, φόρων. Για να πάμε μέχρι Θεσσαλονίκη να βρούμε και την κυρία Φωτιάδου, να δούμε πώς τα ακούει όλα αυτά και κυρίως πώς είναι η καθημερινότητα, κυρία Φωτιάδου. Όλα αυτά τα ακούω με πολύ περίσκεψη, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η καθημερινότητα έχει γίνει αβάσταχτη για τα νοικοκυριά, ειδικά για ευπαθείς ομάδες όπως είναι οι πολύτεκνοι, οι οποίοι καλούνται να επιβιώσουν με αυτές τις συνθήκες όπου οι μισθοί όλο και μειώνονται. Κάθε πολύτεκνη οικογένεια μπορεί να έχει και ένα και δύο ανέργους. Μάλιστα. Οι φόροι είναι δυσβάσταχτοι και η κοινωνική πολιτική δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Λοιπόν, κυρία Φωτιάδου, μία ανωτελεία. Να σας ζητήσω ένα συγγνώμη, μία αναγκαστική διακοπή για διαφημίσεις. Ναι. Θα επανέλθουμε και με τις συμβουλές από την κυρία Κορσάνου, που είναι δικηγόρος, και όλες τις ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Όλα αυτά αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, στο διαγωνισμό μας τώρα να πάμε. Δύο κινητά τηλέφωνα δίνουμε δώρο, όπως σας έχουμε πει. Δύο κινητά της Samsung, λεπτά, υπερσύγχρονα. Είναι τα λεγόμενα έξυπνα τηλέφωνα ή αλλιώς smartphones. Μπορούν να γίνουν δικά σας λοιπόν στο τέλος αυτής της εβδομάδας, εάν και εφόσον στείλετε το εξής μήνυμα, live κενό, το όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 54454. Έτσι λοιπόν θα γίνει δικό σας ένα από τα δύο αυτά κινητά τηλέφωνα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, θα τα δούμε και στη συνέχεια. Live κενό, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 54454. Λοιπόν, να μείνουμε για λίγο στο ζήτημα των πληστηριασμών και να δούμε την κυρία Κορσάνου τώρα. Κυρία Κορσάνου, με τις πληροφορίες που έχουμε ως τώρα και τις πληροφορίες για τον συνεργάσιμο δανειολήπτη και την προστασία των φτωχών, όπως έχει δεσμευτεί και ο Πρωθυπουργός, πώς τα βλέπετε εσείς να εξελίσσονται τα πράγματα? Δηλαδή, εάν έχουμε και αυτό το νόμο που μας είπε ο κύριος Παπαμίκος, εντός των δύο εβδομάδων θα είναι προστατευμένοι οι δανειολήπτες?
Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν ήδη κάποιες πληροφορίες για ένα σχέδιο που ετοιμάζει, ας πούμε, για να ψηφιστεί ως νόμος η κυβέρνηση, προστασία δηλαδή της κύριας κατοικίας με αντικειμενική αξία έως 180.000 ευρώ. Βέβαια όλα αυτά είναι εικασίες, είναι πληροφορίες, δεν έχει ψηφιστεί κάτι, δεν είναι κάτι δεδομένο. Να πούμε δε ότι οι πληστηριασμοί γίνονται και τώρα, όταν οφείλει στην εφορία, όταν οφείλει σε ιδιώτη, υπάρχουν πληστηριασμοί, γίνονται πληστηριασμοί. Αλλά γιατί έχει γίνει όλος αυτός ο χαμός, να το πω λαϊκά, διότι οι τράπεζες πιέζουν πάρα πολύ τους δανειολήπτες, εκδίδουν πάρα πολλές διαταγές πληρωμής και να ενημερώσω ότι συνήθως τέτοιες εποχές, Χριστουγέννων, γιορτές, βγάζουν ακόμη πιο πολλές διαταγές πληρωμής, άρα να προσέχει ο κόσμος, αν έρθει στο σπίτι ένα χαρτί με δικαστικό επιμελητή που να λέει πάνω στο όνομα του ελληνικού λαού, πρέπει αμέσως να κινηθεί, να ασκήσει ανακοπές αναστολές. Λοιπόν, αν γίνει κάτι τέτοιο μέσα από τις πιέσεις της τράπεζας, αν ανοίξουν οι πληστηριασμοί, ουσιαστικά γιατί το κάνουν? Δεν θέλει η τράπεζα να πάρει σπίτια που δεν θα βρει πουθενά να τα πουλήσει και σε πολύ χαμηλές τιμές και θα πέσουν και ξέρεις των ακινήτων. Το θέλουν σαν ένα τρόπο πίεσης των δανειοληπτών για να τους αναγκάσουν να πληρώνουν ό,τι μπορούν. Να πάρουν δηλαδή από αυτούς έστω και τα λίγα. Δηλαδή σιγά σιγά να τραβάνε χρήματα από ανθρώπους που νομίζω χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν και η κυρία που βγάλατε πριν από λίγο στην. Και θα την ξαναδούμε την κυρία Φωτιάδου, βέβαια. Άνθρωποι καταβεβλημένοι από τις δυσκολίες, απελπισμένοι, σε άγνοια, σε αβεβαιότητα. Κυρία Κορσάνου, που βομβαρδίζονται από αυτές τις πληροφορίες. Πριν πάμε στην κυρία Φωτιάδου, γίνονται όχι μόνο πληστηριασμοί όπως μας είπατε, αλλά γίνονται και κατασχέσεις. Και διαβάζουμε σήμερα στον τύπο στην Τρίπολη, σε βάρος του κυρίου εκκρεμούσαν χρέη στην εφορία και του έκαναν κατάσχεση από ένα λογαριασμό που είχε ένα ευρώ και 70 λεπτά. Μα οι κατασχέσεις πάντα γίνονταν. Δεν απαγορεύονται. Οι πληστηριασμοί δεν γίνονταν μέχρι τώρα. Άλλο η κατάσχεση, άλλο ο πληστηριασμός. Όταν δεν χρωστάς την εφορία, εκεί θέλει μεγάλη προσοχή. Μπορεί άμεσα να σου πάρει από τις τράπεζες χρήματα. Εκτός αν έχεις μέχρι 1000 ευρώ μισθό. Μέχρι 1000 ευρώ δεν στα πειράζει. Για να ξαναπάμε μπορεί μέχρι να σου βγάλει σε πληστηριασμό ακίνητο. Μέχρι η εφορία δεν αστείευεται. Μέχρι την κυρία Φωτιάδου πάλι, για να δούμε πώς βγαίνει ο μήνας, κυρία Φωτιάδου. Ας πούμε. Μπαίνουν μέσα χρήματα στο σπίτι για να μπει πετρέλαιο, για να ζεσταθείτε στη Βόρεια Ελλάδα. Πρέπει η κάθε οικογένεια να αποφασίσει αν θα έχει να φάει ή θα έχει να ζεσταθεί. Είναι τόσο μικρή η μισθή, τόσα πολλά τα έξοδα, το επίπεδο ζωής ανεβαίνει, οι μισθοί κατεβαίνουν, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να είναι δυσεπίλητα. Και πολύ περισσότερο για μια πολύτεκνη οικογένεια που έχει να αντιμετωπίσει την επιβίωση των παιδιών, που πλέον είναι ολέθριο τα παιδιά να θεωρούνται, να έχει καταργηθεί το αφορολόγητο και να θεωρούνται τεκμαρτό εισόδημα. Να θεωρούνται πλούτος. Σίγουρα είναι πλούτος τα παιδιά. Δεν αντιλέγω ότι είναι πλούτος τα παιδιά, αλλά είναι πνευματικός πλούτος, δεν είναι υλικός πλούτος. Βγαίνει ο μήνας, κυρία Φωτιάδου. Αλλά πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Και για κάποιες οικογένειες δεν βγαίνει καν. Δεν βγαίνει καν και φτάνουν στο σημείο. Όλες αυτές οι αλλαγές στα φορολογικά πώς σας έχουν επηρεάσει? Και μιλάμε ότι πολύτεκνοι, δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό, αλλά είστε και λίγοι ανά την Ελλάδα. Δηλαδή εδώ έχουμε πρόβλημα υπογεννητικότητας. Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι όπως έγινε το φορολογικό, ο πολύτεκνος τιμωρείται γιατί γέννησε πολλά παιδιά. Τιμωρείται. Λοιπόν. Από τη στιγμή που πληρώνει λιγότερο φόρο ένας άγαμος από έναν πολύτεκνο, είναι σίγουρο ότι. Για να δούμε. Που γέννησε πολλά παιδιά. Για να δούμε, κύριε Φωτιάδου. Για να δώσει εργατικό δυναμικό σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δούμε τώρα, κύριε Παπαμίκο. Εσείς μας μιλήσατε για μια βελτίωση που βλέπετε, το έχουμε ακούσει και από το στόμα του Πρωθυπουργού. Όμως στην καθημερινότητα, στην κοινωνία, στην ανεργία, αυτό δεν έχει αρχίσει ακόμα να αποτυπώνεται στην πράξη, στην τσέπη, στην καθημερινότητα. Λογικό δεν είναι. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ πέρα να τάξουμε λαγούς και πετραχίλια. Από τη μια μέρα στην άλλη δεν αλλάζει η κατάσταση, κύριε Αντωνοπούλου. Δεν γίνονται αυτά. Εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι θα τα αλλάξει όλα. Εμείς όμως είμαστε ρεαλιστές και λέμε ότι 1,5 χρόνο πριν, αν δούμε πού βρισκόμασταν, θα δούμε ότι ήμασταν με το 1,5 πόδι στο κρεμό. Τώρα, χωρίς να λέμε. Τώρα και στο από εδώ και πέρα, όμως, να πάμε, κύριε Παπαδημητρικό. Ναι, δώστε μου ένα λεπτάκι. Χωρίς να λέμε ότι έχουμε αλλάξει τα πάντα και έχουν αλλάξει οι ζωές μας, εμείς λέμε ότι είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2013 ύφεση 4,5% μέσα στο 4. Αρχίζουν πλέον πολλοί να μιλάνε για ανάπτυξη το 2014. Μάλιστα. Επιτυγχάνουμε πρωτογενές πλεόνασμα που πριν από λίγο καιρό κανένας δεν το πίστευε και κανένας προφανώς δεν το ήθελε. Τον Απρίλιο επισημοποιείται και από το Eurostat και το 70% του πρωτογενούς πλεονάσματος θα δοθεί είτε σε ανάπτυξη είτε και σε αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Άρα τι λέμε? Ότι η χώρα έχει αρχίσει να σταθεροποιείται. Είμαστε μέσα σε ένα τούνελ που αρχίζει να φαίνεται φως.
Κυρία Τουροπούλου, το πιστεύει κανείς ότι θα υπάρχει ανάπτυξη το 2014. Εσείς που τα λέτε, τα πιστεύετε. Να ολοκληρώσω. Πριν από λίγο καιρό, κανείς δεν πίστευε ότι η κατάσταση στη χώρα θα έχει σταθεροποιηθεί. Εμείς σιγά σιγά τα καταφέραμε. Λοιπόν, κύριε Παπαμίκο. Τώρα όμως, θέλω να. Αφήσαμε ένα λεπτάκι. Τώρα όμως. Δεν έχουμε θέλουμε, ένα λεπτάκι. Θέλουμε όμως να σταματήσουμε αυτή τη μιζέρια και αυτόν τον άκρατο λαϊκισμό. Άκουσα πριν από το ρεπορτάζ σας ότι ο κύριος Τσίπρας, ενώ πριν από λίγο καιρό έλεγε θέλει εκλογές το 2013, τώρα λέει λοιπόν, προβλέπει εκλογές το 2014. Για να ζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα που δεν είναι λύση εκλογές, τώρα. Ένα σχόλιο από τον κύριο Ήσυχο. Κύριε Ήσυχο, βλέπετε εκλογές πριν το 2014 τελικά στο ΣΥΡΙΖΑ? Οι εκλογές είναι αναπόφευκτες, διότι θεωρώ ότι οι ευρωεκλογές που έρχονται το Μάιο θα είναι το μήνυμα αυτή η κυβέρνηση να φύγει. Επομένως, δεν θα μπορέσει να φύγει η κυβέρνηση, δεν θα μπορέσει να αποφύγει να πιει αυτό το πικρό ποτήρι. Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για ανάκαμψη, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε συγκεκριμένους φορείς και διεθνείς οργανισμούς, όπως τον ΟΣΑ, το ΔΝΤ, αλλά ακόμα και την Ειδική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη, που αναφέρει ότι η χώρα μας είναι ένατη στον κόσμο πλέον σε κοινωνική ανισότητα. Ένατη στις 187 χώρες μέλη του ΟΗΕ. Αναγνωρίζετε το πρωτογενές πλεόνασμα? Μα το πρωτογενές πλεόνασμα το αλλάξατε 17 φορές και η δημιουργική λογιστική. Αφήστε με να ολοκληρώσω και θα μου μπορέσετε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Αλλά θα ακούσετε αυτά που πρέπει να ακούσετε. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να αναφερθεί κανείς ότι η ίδια η Deutsche Bank αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας προβλέπει μηδενική ανάπτυξη για τη χώρα. Και αυτό το λένε οι δανειστές. Επομένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία να βλέπουμε τους δείκτες που αφορούν την ανεργία που καλπάζει, τους Έλληνες σε αυτό το χειμώνα που δεν θα έχουν τη δυνατότητα θέρμανσης, τους Έλληνες που βρίσκονται στη διαδικασία μετανάστευσης και αφορά τη νέα γενιά, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αυξάνονται. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία τα νούμερα και η ζωή. Για ό,τι δεν έχει να... Εγώ δεν βλέπω καμία επιτυχία. Κάντε αντιπολίτευση. Είναι εικονική η πραγματικότητα. Εμείς δεν κάνουμε μόνο κριτική, κύριε Παπαμίκο. Θα καταθέσουμε στη Βουλή συγκεκριμένη τροπολογία για να μην υπάρξει λοιπόν, άρση για να, το, για να υπάρξει άρση των πληστηριασμών. Εδώ να κλείσει με ένα σχόλιο. Αλλά αυτό που της έχει σημασία και κλείνω με αυτό, κυρία Αντωνοπούλου, το success story είναι tragic story. Και αυτό πρέπει να το δει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αναφέρεται συνεχώς σε ένα πλεόνασμα το οποίο είναι εικονικό και δημιουργική λογιστική. Και αυτό που πρέπει να δούμε, αυτή η χώρα να απαλλαγεί από αυτές τις πολιτικές που οδηγούν στην κοινωνική γενοκτονία του λαού μας. Αυτά είναι τα νούμερα πίσω από τις τραγικές καταστάσεις που έχουν να κάνουν με θάνατους νέων παιδιών και άλλα πολλά. Κρύβονται χιλιάδες πολίτες που εν δυνάμει μπορεί να δολοφονηθούν από αυτές τις πολιτικές. Για να πάμε και στην κυρία Ρεπούση. Κυρία Ρεπούση, ένα σχόλιο δικό σας για το ζήτημα των εκλογών θα ήθελα. Ναι, θα πω, αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω λίγο την προηγούμενη συζήτηση. Κυρία Αντωνοπούλου, έχουν γίνει δύο βασικές επιλογές και με την πίεση της Τρόικας και των Ευρωπαίων Εταίρων, με τις οποίες ως Δημοκρατική Αριστερά διαφωνούμε. Η πρώτη επιλογή, και εδώ εντάσσεται και το ζήτημα των πληστηριασμών, η πρώτη επιλογή είναι ότι βασικά επιλέχθηκε η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης και όχι της ανάπτυξης, αν μπορώ να το πω έτσι διπολικά. Και το δεύτερο είναι ότι επιλέχθηκε η πολιτική της εξυπηρέτησης των δανείων της χώρας και όχι η δημοσιονομική εξυγίανση. Τι σημαίνει δημοσιονομική εξυγίανση? Σημαίνει μεταρρυθμίσεις. Και οι μεταρρυθμίσεις, ξέρετε, τα βάζουν και με τις πελατείες. Και με στρώματα και ομάδες πληθυσμού που ενδεχομένως στηρίζουν το ένα κόμμα ή το άλλο κόμμα. Βλέπετε λοιπόν, εκλογές μέσα στο 2014, κύριε Ρεπούση, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Δεν μπορούμε να δούμε μέσα στο 2014. Σίγουρα το 2013 τελειώνει. Μάλιστα. Άρα μπαίνουμε στο 2014... Έχουμε τις ευρωπαϊκές εκλογές και τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές το Μάιο, που από εκεί θα φανούν αρκετά πράγματα. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Αντωνοπούλου. Μία κυριολεκτικά όμως, κύριε Κορσάνη. Λοιπόν, να μην πανικοβάλλεται ο κόσμος. Υπάρχει τρόπος να προστεθεί στους πληστηριασμούς ή με ρυθμίσεις που κάνουν οι τράπεζες ή αν έχει τις προϋποθέσεις να επαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Πολλές αποφάσεις βγαίνουν και προστατεύουν τα σπίτια, άρα όχι πανικός. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, τον κύριο Παπαμίκο, τον κύριο Ήσυχο, την κυρία Ρεπούση και την κυρία Κορσάνο, αλλά και την κυρία Φωτιάδο από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, για να βρούμε τώρα τη Βάνα Κουτρουλού, καθώς και με τη Βούλα και με τη Στάμπα τώρα η πτώχευση στο Ντιτρόιτ, Βάνα.
Ακριβώς. Μια απόφαση που προκάλεσε ήδη την αντίδραση των συνταξιούχων πρώην δημοτικών υπαλλήλων του Ντιτρόιτ, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν. Μια δικαστική απόφαση, Εύα, που επισήμως λέει ότι ο Δήμος του Ντιτρόιτ κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης και προστατεύεται πλέον από τους πιστωτές. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να παρουσιάσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης του. Μπαίνει δηλαδή σε εποχή μνημονίου, αν θες, για να χρησιμοποιήσουμε γνωστούς όρους. Και η απόφαση αυτή δεν προστατεύει τις συντάξεις των πρώην υπαλλήλων του Δήμου. Πάμε τώρα να δούμε σε μια απίστευτη φωτογραφία που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ακριβώς. Και μιλάμε για μια γυναίκα, σύζυγος γνωστού ποδοσφαιριστή, η οποία τη φωτογραφία που βλέπετε την έβγαλε η ίδια στο Instagram, αν δεν κάνω λάθος, Βάνα, 4 μέρες μόλις μετά που γέννησε. Ακριβώς. Και έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις η συγκεκριμένη φωτογραφία. Γιατί? Ακριβώς. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις κυρίως σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, γιατί ασκείται έτσι μια πίεση σε αυτές να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο ώστε να επανέλθουν στην προτέρα φυσιολογική κατάσταση, δηλαδή το σώμα τους, να κάνουν ό,τι μπορούν, ακόμη και μία πλαστική, για να επανέλθουν γρήγορα στην προτέρα κατάσταση. Αυτό ακριβώς είναι που ξεσήκωσε τη θύελλα των αντιδράσεων στην Νορβηγία. Η ίδια βέβαια χρειάστηκε η Κάρολαϊν Μπέρκ Έριξεν να απολογηθεί, λέγοντας ότι η καλή φυσική της κατάσταση πριν από την εγκυμοσύνη ήταν αυτή που την βοήθησε να επανέλθει γρήγορα. Γιατί για να μην κομπλάρουμε εμείς οι γυναίκες. Δεν είναι δυνατόν μετά την εγκυμοσύνη ένας φυσιολογικός άνθρωπος, μια φυσιολογική γυναίκα, 4 μέρες μετά να έχει αυτό το σώμα. Έχουμε τους δικούς μας ρυθμούς εμείς. Λοιπόν, για να μπούμε και σε εξωγενειάτικο κλίμα τώρα. Ερώτηση κρίσεως. Τι θέλουν 26.000 αρκουδάκια λούτρινα μέσα σε ένα γήπεδο? Τα βλέπουμε να πέφτουν την ώρα που σκοράρει η γηπεδούχος ομάδα. Είναι παράδοση αυτών των τελευταίων 14 ετών. Να σου πω ότι χρειάστηκε περίπου μισή ώρα για τους παίκτες που ήταν στο γήπεδο να μαζέψουν τα 26.000 λούτρινα αρκουδάκια. Και πάμε να δούμε πώς στολίστηκε και το Καπιτόλιο για να υποδεχθεί τα φετινά Χριστούγεννα. Μιλάμε για ένα δέντρο 27 μέτρων ύψους. Άναψε, φωταγωγήθηκε έξω από το Καπιτόλιο για να δεχθούν το νέο έτος. Με όλες τις τιμές. Τι ωραία. Πραγματικά ωραίο. Ναι, όντως. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάνα Κουντρουλού. Λοιπόν, για πάμε να καλωσορίσουμε τώρα κοντά μας την Σοφία Καραχρήστου για να δούμε, Σοφία, καλώς απόγευμα, τη δράση της Εθνικής και του Sky για τα παιδιά. Καλησπέρα, Εύα. Όλοι μαζί λοιπόν για το παιδί. Φέτος τα Χριστούγεννα, γίνε και εσύ Άι Βασίλης και δώσε χαρά στα μικρά παιδιά αυτές τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων. Έτσι λοιπόν, η Εθνική Τράπεζα και ο Sky, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Όλοι μαζί για το παιδί, τα πρώτα 3 Σάββατα του Δεκεμβρίου οργανώνουν σειρά δράσεων στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα με τίτλο Φέτος τα Χριστούγεννα, γίνε και εσύ Άι Βασίλης. Έτσι λοιπόν, για δεύτερη συνεχή χρονιά συγκεντρώνουμε παιχνίδια και ρούχα για τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Και τα παιδιά της Ένωσης μαζί για το παιδί. Τα δώρα θα είναι για παιδιά όλων των ηλικιών. Έτσι λοιπόν σας περιμένουμε αυτό το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ενώ μπορείτε να φέρετε τα δώρα σας στο Μαρούσι, στο Εμπορικό Κέντρο Avenue, στον Άγιο Δημήτριο στο Εμπορικό Κέντρο Athens Metro Mall, στη Νέα Σμύρνη στον Πολυχώρο Γαλαξίας, στη Θεσσαλονίκη στην πλατεία Αριστοτέλους και στην Πάτρα στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Έτσι λοιπόν οργανωθείτε και ελάτε μαζί με φίλους, συγγενείς, μικρούς και μεγάλους. Θα σας περιμένουν εκπλήξεις και happenings για τα παιδιά. Λοιπόν, και όπως προείπα, Σοφία, είπαμε, ο σκοπός των δράσεων είναι να δοθεί χαρά στα παιδιά αυτές τις μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και φυσικά θα είμαστε εκεί για να δώσουμε χαμόγελο στα παιδιά. Λοιπόν, εκεί όμως θα βρίσκεται και θα τον υποδεχτούμε εμείς κοντά μας τώρα. Ο αγαπημένος μας κλόουν, ο Κίκο. Καλώς απόγευμα. Τι κάνεις? Τι κάνετε? Καλά, Σαββά, Σαββά το Κυριακή. Ωραία, αυτού σα από κοντά είστε καλύτεροι από ό,τι από ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε? Γεια σας και στο σπίτι, γεια σας. Ήρθα εδώ γιατί ξέρετε, το Σάββατο σας περιμένουμε όλους. Θα μαζέψουμε δώρα, θα γίνεις και εσύ Άι Βασίλης. Θα πάρεις τη μαμά, τον μπαμπά, το θείο, τη θεία, την ξαδέρφη, τα ανιψάκια, όλους και θα έρθετε. Θα σας πούμε σε λίγο πού. Πού θα είσαι, Κίκο, εσύ το Σάββατο? Εγώ το Σάββατο θα είμαι στο Avenue. Ναι, θα πάω εκεί, θα είμαι με το φίλο μου, τον κύριο τον Άρη. Ναι. Αλλά θα έχουμε και άλλους. Τον Άρη τον Πορτοσάλτη στο Avenue. Πάρα πολύ ωραία. Σας έχω ακούσει πολλές φορές το ραδιόφωνο μαζί. Τι θα κάνετε εκεί, για πες μου. Θα περιμένουμε μικρούς και μεγάλους. Τι έχει αυτή η βαλίτσα καταρχήν μέσα? Θα μας την ανοίξει. Θα την ανοίξω, ναι, περίμενε, θα φέρω το σκαμπό μου γιατί έχω και ένα μαγικό σκαμπό. Ωραία, κάτσε να πέσω κι εγώ εδώ πέρα για να έχω όλη τη δυνατότητα να παίξω σαν παιδί. Ναι,
παιδί. Όλα αυτά που θα δείτε εσείς τώρα εδώ σε εμάς, όλα αυτά λοιπόν στη δράση της Εθνικής και του Sky, της Εθνικής Τράπεζας και του Sky, θα τα ζήσετε από κοντά όσοι βρεθείτε στο Αβενιού που θα είναι ο Κίκο. Θα είμαι εγώ, βέβαια. Έτσι. Και στα άλλα σημεία θα υπάρχουν συνεργάτες μας. Θα είναι η Miss Flu, θα είναι η Μουτζούρα, θα κάνουν face painting, θα ζωγραφίσουν τα παιδιά, θα παίξουν, θα γελάσουν, θα διασκεδάσουν. Αλλά πάνω από όλα σημασία έχει αυτό που θα δώσουν τη χαρά που θα δώσουν στα παιδιά. Έτσι. Και θέλω να σου πω ότι ήμουν και πέρυσι, διακόπτω το, έχω αυτό το κακό μου, το λέει και η πεθερά μου, με διακόπτει, αλλά δεν με πειράζει. Πέρυσι που είχαμε ξεκινήσει, ήταν συγκινητικό αυτό που έγινε. Δηλαδή, ναι, φοβερό. Θα σου πω ένα, έτσι, μια φάση που είχε γίνει. Ήταν ένα παιδάκι που πέρασε με τον μπαμπά και δεν ήξερε τι κάνουμε. Έτυχε να μην μάθει, γιατί δεν έβλεπε καλό κανάλι μάλλον. Και πήρε τον μπαμπά από το χέρι και πήγαν και αγοράσαν ένα παιχνίδι και το φέρανε. Έλα μωρέ. Αυτό περιμένουμε να κάνετε και φέτος. Αυτό περιμένουμε να κάνετε είτε κάποιο παλιό παιχνιδάκι που είναι σε μια καλή κατάσταση. Για να το πούμε έτσι όλο εδώ όμορφα. Α, εδώ ναι, που είμαι και πιο όμορφος. Έτσι και ναι. Λοιπόν, γιατί είμαστε κλόουν, έτσι. Ναι, ναι, και κατά βάθος. Τη βαλίτσα, πού τη θέλει, Κυριακή, έτσι να τη στρίψουμε λίγο, όχι, να τη βλέπεις. Όχι, εδώ θέλω να τη βλέπω μόνο εγώ, μην τη δει κανένα από το σπίτι. Μόνο. Λοιπόν, ωραία. Επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν τα μαγικά όλους, θα κάνουμε κάτι. Τι χρώμα είναι αυτό το κόκκινο μαντίλι? Εσένα ρωτάω. Έλα, έχουμε και κοινό. Θα παίζετε κι εσείς. Κόκκινο. Α, μου μίλησε ο κύριος με το ωραίο μαλλί. Ωραίο μαλλί έχετε. Ο φλόρ μας, ναι. Λοιπόν. Το έχει κάνει αφανέ για εσάς που δεν βλέπετε. Λοιπόν, θα σου δείξω πώς μπορείς. Με μάτια σε ζαβολιάρι. Πώς μπορείς να το εξαφανίσεις. Ναι. Θα το πάρεις στο χέρι σου. Ναι. Θα το τεινάξεις τρεις φορές έτσι στον αέρα. Ναι. Και μετά θα το κρύψεις στο χέρι σου καλά, να μην φαίνεται καθόλου. Αφού το κρύψεις, θα βάλεις το χέρι σου εκεί, θα πεις άμπρα κατάμπρα, θα κάνεις φου και όταν ανοίξεις το χέρι το μαντήλι θα εξαφανιστεί. Όλα αυτά θα τα κάνω εγώ. Έλα, εύκολα. Κάνεις ολόκληρη εκπομπή τόσο καιρό. Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Τρεις φορές στον αέρα, μπράβο. Το τεινάζω. Ναι, ναι, το κρύβεις. Ωραίο μονόπετρο, με γεια. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βάζω λοιπόν ξέρω μέσα. Ποιος το χάρισα, δεν ξέρω. Όλα τα ξέρεις εσύ. Βάζεις το λοιπόν, χέρι εκεί. Ναι, εκεί. Και λες άμπρα κατάμπρα. Άμπρα κατάμπρα. Φύσα μία φορά. Wow. Τώρα άνοιξε το χέρι σου. Είδες! Δεν εξαφανίστηκε. Μα αν το εξαφάνισες, τι θα έκανα εγώ, Εσύ θα το εξαφανίσεις. Θα προσπαθήσω. Θέλω να το εξαφανίσεις τώρα. Αμάν μου την είπε. Τρεις φορές στον αέρα και το κρύβω. Πώς το λένε τον κύριο Φλόρ? Ποιος Φλόρ, τον κύριο Φλόρ? Με το μαλλί τον κύριο Φλόρ, δεν θέλει να πούμε το όνομά του. Α, δεν θέλει. Φυσάτε μια φορά από εκεί που είστε. Κάτσε να φέρουμε και το. Έλα, καλωδιώστε το Σταύρο να παίξουμε. Ναι, θα φύγει και ο Σταύρος. Σταύρο, τι σου ετοιμάζω. Μήπως καταφέρει ο Σταύρος. Ναι, έλα, Σταύρο, γρήγορα. Έλα, Σταύρο. Λοιπόν. Ώσπου να έρθει, φυσάμε. Φύσα εσύ μια φορά. Ναι. Φου. Και το μαντήλι εξαφανίζεται. Ναι. Δεν παίζω. Παίζω εγώ. Κίκο, δεν παίζω. Καλώς το Σταύρο, τι κάνεις? Έλα εδώ στη μέση. Λοιπόν. Ξέρεις που είναι το μαντήλι στο αυτί του Σταύρου? Πάνω στην ώρα ήρθε, Σταύρο. Έχεις το μαντήλι στο αυτί σου, μπορείς να ψάξεις? Πού το? Και στο άλλο το μεγάλο το αυτί. Το βρήκες? Όχι. Δεν βρήκες το αυτί σου? Εδώ. Όλη στην Τρία. Θα το πάρω εγώ. Κοίτα εκεί στην Τρία να σε βλέπουν και τα παιδιά από την Τρία. Ναι. Το μαντήλι θα το βγάλω. Το μαντήλι είναι στην Τρία. Τούμπα, τούμπα, τούμπου, τούμπουζα, τούμπου, ζή. Και το μαντήλι ήταν στο αυτί σου. Ξέρεις γιατί? Γιατί αυτό που έχει δεν είναι αυτή, είναι αποθήκη. Ναι, αλλά το άλλο είπες είναι το μεγάλο. Από το άλλο το διώξαμε από εδώ. Ποιος το κάνει? Αυτά όλα τα κόλπα, έτσι, για να τα λέμε εδώ στην ωραία μας την Καμερούλα την Τρία, θα τα δουν τα παιδιά στη δράση της Εθνικής Τράπεζας και του Sky. Και άλλα πολλά. Θα μαζεύουμε μέχρι τα Χριστούγεννα και θα είμαστε σε διάφορα σημεία και θα σας τα λέμε. Για να έρθετε κι εσείς να δώσουμε χαμόγελο στα παιδιά όπως κάναμε και πέρσι, στα παιδάκια που δεν έχουν τα δικά τους παιχνίδια. Εσύ όμως, Κίκο, πηγαίνεις τρία Σάββατα ακριβώς και θα είμαστε όλοι εκεί. Όλο το επιτελείο και τα δυναμικό του Sky. Εσύ όμως πηγαίνεις και στα νοσοκομεία. Ναι, ναι, είναι ένα πρόγραμμα που κάνουμε. Clown Doctor λέγεται, επί το ελληνικότερο. Τελειώσαμε ένα είδους σεμινάριου, αν θέλεις. Λίγο μακριά από εδώ, στην Αλάσκα βέβαια. Ναι. Από το 2007 με βλέπεις, έτσι. Είμαι και λίγο σε μια ηλικία τόση δά. Και από τότε επισκεφτόμαστε τα νοσοκομεία παιδών. Αγία Σοφία, Αγλαία Κυριακού, Παιδών Πεντέλης, πάντα με το Σύλλογο Ανοιχτή Αγκαλιά Φίλη Κοινωνικής Παιδιατρικής και προσφέρουμε τη χαρά που μπορούμε να προσφέρουμε σε όλα αυτά τα παιδιά που την έχουν πολύ μεγάλη λοιπόν, ανάγκη. Λοιπόν, Κίκο, μπράβο σου, κόλατο. Και έχουμε και μια παράσταση για τα Χριστούγεννα, θα τα πούμε άλλη φορά για τα σχολεία. Για δώσε μια πάσα για διαφημίσεις. Διαφημίσεις τώρα, κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, ετοιμαστείτε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Για πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα γίνουν δικά σας τα δύο κινητά τηλέφωνα της Samsung, τα οποία κληρώνουμε αυτή την εβδομάδα. Να τα και φάνηκαν λοιπόν στην όμορφή μας κάρτα. Είναι λευκά, είναι λεπτά
και έχουν όλα τα πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, σε smartphone, ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί. Λοιπόν, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά και εσείς για να το κερδίσετε, live κενό, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 54454. Λοιπόν, αυτό είναι ακριβώς ο τρόπος, αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, πώς θα το κερδίσετε, τα είδατε. Λοιπόν, αλλάζοντας θέμα εμείς τώρα, να πάμε στο πρόγραμμα τηλεετρικής γνωστής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που υλοποιείται για 8η συνεχόμενη χρονιά και επεκτάθηκε πλέον και εφαρμόζεται σε 100 απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές της χώρας. Χτισμένη σε ένα έφορο οροπέδιο του βουνού των Κεντάβρων, η Αργαλαστή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφαλοχώρια του Πηλίου. 40 χιλιόμετρα μακριά από το κοντινότερο νοσοκομείο, το κέντρο υγείας της με τους 5 γενικούς γιατρούς εξυπηρετεί 20.000 ανθρώπους από συνολικά 23 χωριά. Σήμερα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, χάρη στο πρόγραμμα τηλεϊατρικής της Vodafone που εφαρμόζεται σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υψηλού επίπεδου ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, χωρίς να χρειάζεται καν να μετακινηθούν από τον τόπο τους. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα τηλεϊατρικής, στέλνω τις εξετάσεις άμεσα μέσα από το δίκτυο της Vodafone σε πνευμονολόγο ή σε καρδιολόγο στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και εκείνοι τις βλέπουν και στέλνουν τη συμβουλή τους πίσω σε μένα με τον ίδιο τρόπο. Από την Ορεστιάδα έως τη Γάβδο, περισσότερο από 500.000 άνθρωποι εποφελούνται από το πρόγραμμα τηλεϊατρικής της Vodafone που υλοποιείται για 8η συνεχή χρονιά και εφαρμόζεται πλέον σε 100 απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε επενδύσει τα τελευταία 10 χρόνια πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα και η συνεισφορά μας στη χώρα επεκτείνεται και στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς. Μας ενδιαφέρει να βοηθούμε έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες μέσα από τις δικές μας πρωτοβουλίες, μέσα από τη δική μας τεχνολογία. Το Υπουργείο Υγείας στηρίζει το πρόγραμμα τηλεϊατρικής της Vodafone, το οποίο προσφέρει ουσιαστικά και έμπρακτα ωφέλη στους πολίτες που κατοικούν σε απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές της χώρας μας. Είτε στο περιφερειακό κέντρο υγείας, είτε ακόμα και στο σπίτι τους, με το πρόγραμμα τηλεϊατρικής της Vodafone, οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών που πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα ή απλώς θέλουν έναν προληπτικό έλεγχο, μπορούν να κάνουν ένα πακέτο 5 βασικών ιατρικών εξετάσεων, όπως είναι η σπυρομέτρηση, το καρδιογράφημα και η μέτρηση σακχάρου. Οι εξετάσεις αποστέλλονται μέσω του δικτύου της Vodafone σε ειδικευμένους γιατρούς, οι οποίοι εντός 24 ωρών στέλνουν με τον ίδιο τρόπο τη συμβουλευτική τους γνωμάτευση. Όταν η Vodafone ξεκίνησε και πήρε την πρωτοβουλία αυτού του προγράμματος, σταθήκαμε αρρωγή από την πρώτη στιγμή. Και οι γιατροί του ομίλου μας, του Ιατρικού Αθηνών, είναι στη διάθεση των απομακρυσμένων γιατρών των περιοχών που τους παρέχουν συμβουλευτική υπηρεσία. Εμείς δίνουμε την τεχνολογική λύση στο πρόγραμμα, μια σειρά συσκευών οι οποίες μετρούν ζωτικά σήματα. Είναι τεχνολογία που έχουμε αναπτύξει μόνοι μας εδώ στην Ελλάδα και η οποία έχει διεθνώς αναγνωριστεί και βραβευτεί. Μέσω του προγράμματος τηλεϊατρικής της Vodafone από το 2008 έχουν γίνει περίπου 14.000 εξετάσεις. Σε 1.400 περιπτώσεις ο ειδικευμένος γιατρός συνέστησε οι ασθενείς να μπουν υπό παρακολούθηση, ενώ σε 41 περιπτώσεις κρίθηκε ότι έχριζαν άμεσης ιατρικής παρέμβασης. Ήταν και σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το ίδιο το κράτος, διότι μέσα από αεροκομιδές που δεν γίνανε ενώ θα γινόντουσαν, μπορέσαμε και δώσαμε την υγεία σε συνανθρώπους μας. Το πρόγραμμα τηλεϊατρικής της Vodafone τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας και Ναυτιλίας. Λοιπόν, έχουμε μπει από χθες στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού Δρόμενα. Πάμε να δούμε την ομάδα Χαλβάδες που μας στέλνουν ένα βίντεο από τα Φάρσαλα. Μην ξεχνάτε ότι έχετε μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου να ανεβάσετε τα βίντεο σε αυτή την κατηγορία. Οι Έλληνες, ως λαός, είμαστε ταξιδευτές. Και αυτό φαίνεται από τις συχνές περιπλανήσεις μας από το ένα άκρο της χώρας μας στο άλλο. Ωστόσο, έχετε παρατηρήσει ποτέ στη διάρκεια του ταξιδιού σας τους διάφορους πάγκους? Λοιπόν, Σταύρο μου, εξαιρετικό βίντεο, όπως πάντα βεβαίως, καθημερινά. Όλα καθημερινά. Έτσι, εδώ θα είμαστε. Και μουσική μετά να χορέψουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και αύριο. Λοιπόν, να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα. Μένετε πάντα συντονισμένοι στον Sky. Ακολουθούν μαγειρικές. Σε 6.30 Νίκος Ευαγγελάτος με όλες τις εξελίξεις. Και στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιόνη. Από εμάς να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο στις 3 η ώρα ακριβώς. Χαίρετε.